διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή», συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Καλημέρα σας από το στούντιο του ΕΠΑΜ Η Ροή. Σας καλωσορίζουμε και πάλι, φίλοι ακροατές. Είμαστε εδώ, μια πολύ καλή παρέα από τα παλιά. Λέω από τα παλιά γιατί έχουμε να βρεθούμε αρκετές εβδομάδες με τον Σπύρο το Στάλια, που μ' αρέσει πάρα πολύ όταν βρίσκομαι μαζί του, γιατί με κεντάει, ας πούμε. Ελπίζω να αισθάνεται και αυτός το ίδιο. Εγώ πιο πολύ, να βάλω. Οπότε, ξέρετε, σας παίρνουμε υφιφαλάκι και με πολλά και διάφορα. Είμαστε λοιπόν εδώ, όπως κάθε μέρα, 2 με 4. Προσπαθούμε να αναπληρώσουμε και να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορούμε το Γενικό Γραμματέα, τον Δημήτρη τον Καζάκη, ο οποίος είναι σε περιοδεία στην Δυτική Μακεδονία. Στη Λάρισα. Ξεκινώντας από Λάρισα, που δίνει συνέντευξη στο τηλεοπτικό σταθμό Θεσσαλία, σήμερα 3.30 ώρα το μεσημέρι. Και στη συνέχεια πηγαίνει για πάνω, για Κοζάνη, για το Λεμαϊδά. Θα μιλήσει εκεί με τους ανθρώπους της ΔΕΗ και με τον κόσμο για τα θέματα της ενέργειας. Τα οποία είναι πάρα πολύ στη μόδα τελευταία, τα έβαλε ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ με το ξεπούλημα το οποίο έχει αποφασίσει να κάνει της ΔΕΗ. Έχουμε πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε, πάρα πολλά να πούμε. Καλωσορίζω στην παρέα μας και τον δημοσιογράφο τον κύριο Κανά, ο οποίος πιστεύω και θέλω να τον παρακαλέσω να μας διευκολύνει και να μας κεντρήσει όσο μπορεί περισσότερο στην κουβέντα μας. Και καλό είναι να ξεκινήσουμε. Ας μας πει ο κύριος Κανάς κάτι, ας πούμε, το οποίο κρίνει ότι θέλει, είναι χρήσιμο, είναι ζητούμενο από την κοινωνία σοβαρά και σημαντικά, να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας κουβέντα. Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Η δισογραφία, βέβαια, η κλασική, η συμβατική, όπως λέμε εμείς, είναι κυριαρχείται από τα θέματα της τρομοκρατίας, τις εκλογές που έχουμε σήμερα στη Βρετανία και την Κυριακή στη Γαλλία, στη σκιά όλου αυτού του τρομοσπιράλ που έχουμε ζήσει, αυτά που έχουν συμβεί στη Μέση Ανατολή και στο εσωτερικό από την επικείμενη διαπραγμάτευση στο Eurogroup, όπου η κυβέρνηση προσπαθεί τώρα να αμπαλάρει τη νέα κολοτούμπα που έχει κάνει. Εγώ όμως αλίευσα μία είδηση που νομίζω ότι θα άξιζε τον κόπο να μας απασχολήσει και να τη σχολιάσετε. Είδα μια ανακοίνωση του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων, σύμφωνα με που είναι σοκαριστικά τα στοιχεία τα οποία παραθέτει. Ναι. Αναφέρω μόνο ένα ενδεικτικό στοιχείο. 8 στους 10 συνταξιούχους έχουν φτάσει πλέον στα όρια της φτώχειας
με ετήσιο εισόδημα 4.500 ευρώ ετήσιο. Και αυτοί οι άνθρωποι, σύμφωνα με την έρευνα, αδυνατούν να πληρώσουν και τα φαρμακά τους και να καλύψουν τους λογαριασμούς τους. Φυσικό είναι. Φυσικό είναι. Αυτό δίνει μια διάσταση γενοκτονίας, δεν ξέρω, παλιότερη εξημών. Θα θυμούνται μόνο σε πολεμικές περιόδους μπορεί να είχαμε τέτοιου είδους ανθρωπιστική κρίση. Και ανθρώπων. Είναι και εξευθεσμό και στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Βέβαια, είναι οι απόμαχοι της ζωής, στους οποίους κάθε οργανωμένο κράτος όφιλε κάποιο σεβασμό, και ο σεβασμός εκδηλώνεται, αφού έχουν δουλέψει τόσα πολλά χρόνια, εκδηλώνεται στο τέλος της ζωής τους να έχουν μια θαλπορή εκ μέρους του κράτους, πέρα από την προσωπική τους ζωή. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω είναι το εξής, και το οποίο είναι δεν είναι παρατηρημένο, είναι ιστορικό, ότι ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε ένα καλό σύστημα συνταξιοδοτικό και σύστημα υγείας αν μια χώρα δεν έχει το δικό της νόμισμα. Είναι αδύνατο όταν μια χώρα η οποία είναι χρήστης νομίσματος να μπορεί να έχει ένα βιώσιμο σύστημα υγείας. Γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει? Δεν μπορεί να γίνει για τον εξής απλό και σπουδαίο λόγο, διότι το θέμα μας δεν είναι οι αποταμίευσεις αυτές καθεαυτές. Το θέμα μας είναι οι επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν αποταμίευσεις. Μόνο όταν αποταμιεύουμε, κάνουμε επενδύσεις, δημιουργούνται αποταμίευσεις, και οι αποταμίευσεις μετά διανέμονται σε αυτούς οι οποίοι πρέπει να ζήσουν, να τις πάρουν στο τέλος της ζωής τους. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχει κράτος το οποίο να εκδίδει τα δικά του ομόλογα, τα οποία να είναι ασφαλή, και εκεί πέρα να πηγαίνουν τα ταμεία τα λεφτά τους, και αυτά τα αφήνουμε να πούμε στον ιδιωτικό τομέα, ο ιδιωτικός τομέας ως εκ της φύσεως του δεν μπορεί να παράγει πλούτο. Ο πλούτος παράγεται από το δημόσιο τομέα με ροή χρημάτων στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι παράγεται ο πλούτος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρεθήκαμε το 2009 να έχουμε εθνικό εισόδημα 241 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτή τη στιγμή έχουμε 175. Το λεγόμενο είναι ΑΕΠ. Το ΑΕΠ. Από αυτό λοιπόν το ΑΕΠ πρέπει να το κατανοήμουμε. Άρα λοιπόν όσο πέφτει το ΑΕΠ η κατανομή γίνεται και πιο δύσκολη. Άρα λοιπόν ερχόμαστε σε εκείνο το σημείο που πρώτη και καλύτερη τη ζημιά την έπαθαν οι μεγάλο συνταξιούχοι, τους οποίους κόπηκαν οι συντάξεις για να πάνε συντάξεις στους μικρότερους συνταξιούχους. Και αυτό το πράγμα συνεχίζεται συνεχώς και πάντα θα μειώνονται οι συνταξιούχοι, γιατί πέφτει το ΑΕΠ. Γιατί πέφτει το ΑΕΠ? Γιατί δεν γίνονται επενδύσεις. Γιατί δεν γίνονται επενδύσεις? Γιατί δεν έχουμε εθνικό νόμισμα. Συνεπώς αυτός ο δρόμος είναι μια κατηφόρα. Λυπάμαι για τους ανθρώπους αυτούς όπως όλοι λυπόμαστε, αλλά με αυτό το σύστημα αυτή τη στιγμή να έχουμε ανάκαμψη των πιστών των συντάξεων είναι αδιανόητο. Λυπάμαι που το λέω. Δεν προσφέρω ελπίδα που το λέω αυτό, αλλά τουλάχιστον προσφέρω γνώση για να αντιδράσουμε σε καταστάσεις που μας πηγαίνουν να είμαστε χωρίς ελπίδα. Μα και σήμερα ο Υπουργός Εργασίας προανήγγειλε ουσιαστικά συνέχιση αυτής της πολιτικής και μετά το 2021. Θα είναι και μετά το 2021 και μετά το 2022 και μετά το 2023, διότι αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή δεν τους ενδιαφέρει ο ελληνικός λαός αυτός καθεαυτός. Τους ενδιαφέρει πρωταρχικά. Τους ακούσατε να μιλάνε για ανεργία, τους ακούσατε να μιλάνε για ανάπτυξη, τους ακούσατε να μιλάνε για οτιδήποτε άλλο το οποίο θα φέρει επενδύσεις. Λένε κάτι σαχλαμάρες, αν θα γίνει μεγάλη επένδυση στο ελληνικό, λες και αν θα γίνει επένδυση στο ελληνικό, κάτι θα γίνει τη στιγμή που έχουμε 1,5 εκατομμύρια ανέργους. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι οι επενδύσεις πρέπει να γίνονται κατά μέτωπο, να είναι τεράστιες. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ένα κράτος το οποίο εκδίδει το νόμισμά του. Δεν μπορεί να το κάνει κανείς άλλος. Και είναι και ντροπή να λένε ότι θα έρθουν οι ξένοι να μας σώσουν με τις επενδύσεις τους. Αν έρθουν οι ξένοι, τότε έχουμε ξεπουληθεί. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται όσο επιμένουν αυτοί ότι το κράτος θα πρέπει να έχει πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν κατανοούν ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι αφαίρεση χρήματος από τον ιδιωτικό τομέα προς τον δημόσιο, ο οποίος λογιστικά μεταφέρει τα πλεονάσματα στο να πληρωθούν οι τόκοι και τα κεφάλαια τα οποία έχουμε δανειστεί. Τους είναι αδιάφορο αν ο ελληνικός λαός είναι σε ανεργία, αν οι συνταξιούχοι πεθαίνουν, αν δεν έχουν φάρμακα, αν τα σχολεία δεν λειτουργούν καλά και οτιδήποτε άλλο. Πρωταρχικός τους στόχος είναι πώς θα εξαγοράσουν τη χώρα. Και επειδή ξέρουν ότι αυτό το πρόγραμμα δεν βγάζει πουθενά, γι' αυτό κιόλας έχουν φτιάξει και το ΤΑΙΠΕΔ, που το ΤΑΙΠΕΔ τι είναι? Είναι οι υποθήκες που βάζει το ελληνικό κράτος για να ξεπληρωθεί
να ξεπληρωθούν τα δάνεια. Όπως ας πούμε εμείς πάμε και παίρνουμε ένα δάνειο να αγοράσουμε ένα σπίτι, βάζουμε και υποθήκη το σπίτι, σωστά? Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, μέχρι σήμερα δεν είχαν μπει υποθήκες όταν δανειζόταν η Ελλάδα. Τώρα έρχονται και μπαίνουν οι υποθήκες, και οι υποθήκες είναι κάτι θέτη πολύτιμο που έχει η Ελλάδα, πάνω στη γη, κάτω από τη γη και στον ουρανό. Όλα αυτά θα εξαγοραστούν. Λοιπόν, έτσι έχει το πράγμα. Για να τα λέμε όλα με ειλικρίνεια. Μάλιστα, έχουμε μεταξέλεξη του ταμείου, του ΤΑΙΠΕΔ, σε υπερταμείο. Σε υπερταμείο. Και εντάσσεται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Εντάσσεται και ο Παρθενώνας. Και, έτσι, πάτε, ναι. Και ο Παρθενώνας εντάσσεται, και το θέατρο της Επιδαύρου εντάσσεται, και η αρχαία Ολυμπία εντάσσεται. Οτιδήποτε είναι πολύτιμο και για την ιστορία μας ακόμα. Δηλαδή, θέλουν να μας πειράξουν και πνευματικά. Εντάξει, να χάσουμε πλήρως την ταυτότητά μας, και οι Έλληνες πρέπει να εξεγερθούν σε αυτά τα οποία αυτοί οι άνθρωποι συνεννοούνται με τους Γερμανούς και με τους Ευρωπαίους και τα κάνουν, οι οποίοι τελικά, ας πούμε, αυτοί οι 300 που είναι στη Βουλή είναι ξεδιάντροποι, δεν ξέρω τι υπερετούν, τι Θεό πιστεύουν και αν είναι Έλληνες. Είναι οπωσδήποτε άνθρωποι του ευρώ, δεν γεννάται θέμα, και θα είναι και καλοζωισμένοι πιο πολύ και κολοτουμπάρουν, ας πούμε, για 10.000 το μήνα. Είναι ντροπή τους. Για να επανέλθουμε στο ασφαλιστικό, καταλαβαίνω και από αυτά που λέτε ότι αυτό που μας λένε ότι τάχα μου το πρόβλημα του ασφαλιστικού είναι πρόβλημα υψηλών παροχών είναι ένας μύθος. Όχι, είναι πρόβλημα έλλειψης εισόδων. Είναι θέμα έλλειψης ανάπτυξης του εθνικού εισοδήματος. Το θέμα το ασφαλιστικό δεν είναι θέμα χρημάτων. Μια χώρα η οποία βγάζει λεπτά, παράγει εθνικό εισόδημα. Κάλλιστα να πούμε, το ασφαλιστικό της μπορεί να έχει έλλειμμα. Στην Αμερική το ασφαλιστικό, το social security που λέμε εκεί, και μεγάλες παροχές σε κάποιον που δουλεύει για 40 χρόνια, είναι πάντα ελλειμματικό. Στο τέλος του χρόνου κόβει ένα τσεκ ο πρόεδρος και το στέλνει. Και όλοι είναι ευτυχείς. Λοιπόν, τι γίνεται? Επί της ουσίας το θέμα λοιπόν το ασφαλιστικό είναι θέμα πολιτικό. Καθώς τελειώνουν τη ζωή τους οι άνθρωποι, την εργασιακή δουλειά, τη ζωή τους εννοώ, και πάνε 65 χρονών, είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Από το ΑΕΠ που παρήχθη, πόσα λεφτά ρε παιδιά θα δώσουμε στους συνταξιούχους? Τόσο απλά τίθεται το θέμα. Πόση υγεία θα τους δώσουμε, πόσα λεφτά κάθε μέρα να έχουν, τι διασκέδαση θα τους δώσουμε, τι θέατρο πρέπει να πάνε, τι υγεία θα τους δώσουμε. Είναι λοιπόν πολιτική απόφαση. Αυτή η πολιτική απόφαση λόγω ευρώ δεν μπορεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να πάρθει. Ούτως υπήν έχουν τα πράγματα, για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, ναι. Συγγνώμη, άναρχε, αλλά όχι, καλά έκανες. Το πήρα και λίγο προσωπικά τσαντίστηκα. Καλά έκανες, νιώθω, γιατί δεν είσαι ο μόνος που τσαντίζεσαι. Ξέρεις, είμαι και εγώ από αυτούς που τσαντίζονται εύκολα κιόλα. Είμαι και φοβάμαι τον εαυτό μου κάποιες φορές. Αλλά παρέλειψα στην αρχή να πω πού μπορούν οι ακροατές μας, οι φίλοι ακροατές, εάν θέλουν, να μας στείλουν κάποια, να θελήσουν να καλέσουν το τηλέφωνο για να απευθύνουν κάποια ερώτηση, κάποιο ερώτημα το οποίο να απαντήσουμε. Το τηλέφωνο λοιπόν στο οποίο μπορείτε να καλέσετε όσοι θέλετε είναι το 210-3428-676 και θα έχουμε την ευκαιρία να σας απαντήσουμε με την συνδρομή τη συναγωνίστρια της κυρίας Ζέτα Σκοπανέλη, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να μας ακούτε και να σας ακούμε χειριζόμενοι τα πλήκτρα εδώ, όπως λέμε, του σταθμού, της κονσόλας. Εγώ σε αυτά τα οποία ακουστήκανε προηγουμένως θέλω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Ο φίλτατος Σπύρος Οστάλιας μίλησε για το ηθικό μέρος της αξιοπρέπειας, η οποία θίγεται, του ανθρώπου η οποία θίγεται, ξεκινώντας από αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Κανά, το δημοσίευμα που ανέφερε ότι το 80% των συνταξιούχων έχει εισόδημα που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει καν τις βιωτικές του ανάγκες, γιατί φτάνει τα 4.500 ευρώ το χρόνο. Εδώ όμως έχουμε και μια άλλη παράμετρο, ότι δεν είναι μόνο ηθικό το θέμα, είναι και συνταγματικό, είναι συνταγματική υποχρέωση, γιατί υποτίθεται ότι ζούμε σε ένα κράτος δικαίου, έτσι μας λένε, όχι ότι ζούμε, αλλά έτσι μας λένε ότι ζούμε, όπου υπάρχει και λειτουργεί κάποιο σύνταγμα, υποτίθεται και πάλι ότι λειτουργεί. Έτσι λοιπόν, στο άρθρο 2, στην παράγραφο 1 του άρθρου 2,
κατοχυρώνεται η αξιοπρέπεια του ανθρώπου και ορίζει το Σύνταγμα λοιπόν στη διάταξη αυτή ότι έχει υποχρέωση να υπερασπίζεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένας τρόπος με τον, ένας από τους τρόπους που εφαρμόζει για να υπηρετεί αυτή τη συνταγματική διάταξη είναι και αυτός, ότι οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να ζήσουν, και μαζί με πάρα πολλά άλλα τα οποία οδηγούν και στη γενοκτονία. Και όταν λέμε γενοκτονία, γιατί ακούστηκε και αυτή η λέξη προηγουμένως, μην νομίσουμε ότι είναι μια κακή δική μας προδιάθεση να πούμε λέξεις βαριές, λέξεις οι οποίες να επιβαρύνουν ας πούμε μια κοινωνία. Όχι, είναι ακριβώς ό,τι προβλέπει το ψήφισμα του ΟΗΕ του 1948, του Δεκέμβρη του 1948, όπου εκεί η παγκόσμια κοινότητα μετά από την καταστροφή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με τους Ναζί, που τους έχουμε και πάλι τώρα με άλλη μορφή δηλαδή, εξέδωσε ένα ψήφισμα το οποίο αναφέρεται στη γενοκτονία και προσδιορίζει τι σημαίνει γενοκτονία, τι είναι γενοκτονία. Και μάλιστα αυτό το ψήφισμα μπήκε και στο εσωτερικό δίκαιο το δικό μας το 1954 με το νόμο 3091. Θα σας πω λοιπόν, και μάλιστα έχω φέρει σκονάκι για τη γενοκτονία, για να σας διαβάσω ακριβώς με τα λόγια τα οποία καταγράφεται στο ψήφισμα του ΟΗΕ και όχι ενδεχομένως με κάποια δικά μου λόγια, τι προβλέπει, τι ορίζεται σαν γενοκτονία, που είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Γενοκτονία. Ένα, έχει πέντε περιπτώσεις και υπόψη ότι δεν χρειάζεται να λειτουργούν και οι πέντε, δηλαδή δεν είναι σορευτικό το αδίκημα, είναι... Ακόμη και είναι διαζευκτικό. Είναι διαζευκτικό. Ναι. Διαζευκτικό, δεν είναι σορευτικό. Δηλαδή αρκεί και μία εκ των περιπτώσεων να ισχύει για να έχουμε το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που λέγεται γενοκτονία. Σας διαβάζω λοιπόν τώρα επιλέξει τι αναφέρει το ψήφισμα. Πρώτον, η δολοφονία μελών της ομάδας. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν έχουμε δολοφονία μελών της ομάδας? Όπου αναφέρεται η έκφραση μελών της ομάδας σημαίνει εθνικό σύνολο, σύνολο ανθρώπων δηλαδή, έτσι, αυτό είναι ομάδα. Και θα μου πείτε, μα δεν δολοφόνησε κανείς κανένα, δεν τράβηξε κανένα κουμπούρι ας πούμε και βγήκε έξω στον δρόμο να δολοφονεί ανθρώπους. Εδώ κάνουμε ένα λάθος, το οποίο λάθος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν λέμε δολοφονώ σημαίνει ότι προκαλώ το θάνατο κάποιου, έτσι, ανέτια, έχοντας δόλο να τον προκαλέσω το θάνατο, έχοντας δόλο. Όπως βεβαίως το δόλος είναι μια γενική αρχή που πρέπει να ισχύει για όλα τα εγκλήματα. Στο ποινικό δίκαιο δεν μπορεί να σε καταδικάσει το δικαστήριο αν δεν έχεις δόλο. Υπάρχει και ο ενδεχόμενος δόλος. Και ο δόλος έχει δύο εκφάνσεις. Παρουσιάζεται με δύο πρόσωπα. Με τον άμεσο δόλο και με τον ενδεχόμενο δόλο. Δηλαδή τραβάω το πιστόλι, μπαμ, σε σκοτώνω, σε αφήνω στον τόπο, είναι ο άμεσος δόλος, και ο ενδεχόμενος είναι εκείνος τον οποίο έχω όταν προβλέπω ότι από την πράξη μου μπορεί να προέλθει το έγκλημα και εγώ το αποδέχομαι. Αυτός είναι ο ενδεχόμενος δόλος. Και ρωτώ τώρα εγώ, όταν βλέπει μια κυβέρνηση ότι από την πολιτική που εφαρμόζει αυτοκτονεί ένας άνθρωπος, αυτοκτονούν δύο, την άλλη μέρα πέντε, γίνονται σε ένα μήνα 25, 35, 45 και συνεχίζουν, και αυτό το κράτος συνεχίζει να εφαρμόζει την ίδια πολιτική και μάλιστα με εντυνόμενο προς το χειρότερο ρυθμό, και οι αυτοκτονίες συνεχίζουν και εντείνονται ακόμα περισσότερο, τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι έχει τουλάχιστον ενδεχόμενο δόλο, δηλαδή ότι θέλει να μειώσει τον πληθυσμό, θέλει, γιατί αποδέχεται το έγκλημα που γίνεται. Άρα καλύπτεται και η περίπτωση 1. Πάμε στη 2. Η πρόκληση σοβαρής σωματικής ή διανοητικής βλάβης σε μέλη της ομάδας. Εδώ μπαίνει το θέμα των νοσοκομείων, υγείας κτλ.
Νομίζω ότι αν ρωτήσετε ένα ψυχίατρο θα σας πει πάρα πολύ καλά και για τις πνευματικές νόσους, δηλαδή τα ψυχικά νοσήματα, πόσο κατακόρυφα έχουν αυξηθεί, κατάθλιψη, έχει αυξηθεί όλα αυτά τα χρόνια, εντάξει, στον ελληνικό λαό. Πάμε στην τρίτη περίπτωση, να τα πω όσο πιο γρήγορα μπορώ, ναι, χωρίς μεγάλη ανάλυση, για να μην σταθούμε αποκλειστικά σε αυτό. Το τρίτο, η εθελούσια επιβολή στην ομάδα συνθήκων διαβίωσης που αποσκοπούν στην ολοσχερή ή μερική εξόντωσή της. Δεν μου λέτε με τις 4.500 ευρώ εισόδημα ο συνταξιούχος ετήσιο μπορεί να έχει τροφή η οποία να είναι τροφή που να λειτουργεί ο οργανισμός, να λειτουργεί ο οργανισμός σωστά και να έχει, ας πούμε, και ποιότητα και ποσότητα και λοιπά και να έχει και τα φαρμακά του, να έχει πρόσβαση στο να παίρνει τη θεραπεία την οποία πρέπει να έχει, και όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος έχει και τόσο μεγαλύτερη ανάγκη από υποστήριξη της υγείας του, έτσι δεν είναι? Πάμε στην τέταρτη περίπτωση, η επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση γεννήσεων στο εσωτερικό της ομάδας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να επιχειρήσετε να μπείτε στη σελίδα του ΙΠΕΣ, του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα δείτε λοιπόν στη δεξιά πλευρά της οθόνης σας τη λέξη ληξιαρχία. Χτυπήστε να μπείτε μέσα στα ληξιαρχία, όπου θα δείτε καταστάσεις οι οποίες δημοσιεύονται από τα ληξιαρχία, δηλαδή σας παραπέμπω σε επίσημη πηγή, όχι σε δική μου. Σε όλη την Ελλάδα τα στοιχεία που αναφέρουν τα ληξιαρχία, όλα τα στοιχεία τους, δηλαδή γεννήσεις, γάμους, θανάτους, τα στοιχεία που δηλώνονται στα ληξιαρχεία. Και δείτε εκεί τον πανικό που γίνεται από τα μηδέν στις γεννήσεις. Αρκεί, τίποτε άλλο. Και πάμε και στην πέμπτη και την τελευταία, όπου μας λέει ότι η διαβίας μεταφορά μελών παιδιών της ομάδας σε μια άλλη ομάδα. Σας παραπέμπω, 450.000 περίπου μετακομίσεις, ρε παιδί μου, πήγανε για καλά, πήγανε να διασκεδάσουν. Ναι, όπως είπε και ο άλλος ο ηθοποιός, είναι η προδότης αυτή που φύγανε. Νέων ανθρώπων προδοτών που εγκατέλειψαν την Ελλάδα για να πάνε να ακούσουν όχι μπουζούκια, αλλά να ακούσουν κονσέρτα στο εξωτερικό. Μάλιστα. Λοιπόν, ας γίνουμε κάποτε σοβαροί και να πούμε στους φίλους συνταξιούχους ότι μην περιμένετε από τις συνδικαλιστικές σας ηγεσίες να δείτε άσπρη μέρα. Έχω επιχειρήσει σε κάποιες συνδικαλιστικές ηγεσίες διαφόρων κλάδων να κάνω μια παρουσίαση, να τους καλέσω δηλαδή σε μια επίσημη παρουσίαση της νομικής δέσμευσης την οποία έχουμε ψηφίσει στο τελευταίο μας συνέδριο και με βάση την οποία, μεταξύ των άλλων, για τα οποία δεσμευόμαστε νομικά, όχι με λόγια, έτσι, όχι με λόγια, αλλά νομικά, αναλαμβάνοντας κυρώσεις να υποστούμε αν δεν εφαρμοστούν σε 3 μήνες μάλιστα. Μεταξύ των άλλων έχουμε δεσμευτεί ότι θα επαναφερθούν μισθοί και συντάξεις στο πριν της 5/5 του 10 καθεστώς, δηλαδή πριν τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης που υπεγράφει, πριν και το πρώτο μνημόνιο. Από τη στιγμή κατά την οποία έχουμε μια παρουσία αποφασιστική, δηλαδή κυβερνητική, είτε μόνοι μας είτε σε συνεργασία με κάποιους άλλους πολιτικούς φορείς, άμεσα είναι ένα από τα μέτρα τα άμεσα τα οποία θα πάρουμε. Και σας πληροφορώ ότι ενώ δείχνουν ότι τάχα μου έχουν ενδιαφέρον, ουδείς απαντά, δηλαδή ουδείς ενδιαφέρεται για τη ζωή σας. Λοιπόν, κανονίστε εσείς τι θα κάνετε με αυτούς οι οποίοι σας εκπροσωπούν. Εγώ δεν μπορώ να τους ξυλώσω. Αποφασίστε εσείς, ενεργοποιηθείτε εσείς και κάνετε ό,τι θέλετε. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα αυθεντικής συνδικαλιστικής εκπροσώπησης αυτών των ανθρώπων. Ακριβώς. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αν δηλαδή, για να μην πω και σε ποιους και ποιους πήγα και τι μου λέγανε, μου κάνανε ξενάγηση και στο χώρο που θα κάνανε την παρουσίαση που θα πήγαινα με τον Γενικό μας Γραμματέα και ενδεχομένως και κάποιον άλλον ή κάποιους άλλους ακόμα σαν αντιπροσωπεία δική μας, στα γραφεία τους, στο Κολωνάκι είναι,
Αν με ακούνε θα καταλάβουν πάρα πολύ καλά ότι δεν θέλω να τους ξεμπροστιάσω αυτή τη στιγμή. Εάν τολμήσουν να το αμφισβητήσουν θα τα ακούσουν. Λοιπόν, και μου δείχναν το χώρο ότι είναι πολύ μεγάλος, όπως μου λέγαν, τον βλέπετε, έχει αρκετή χωρητικότητα, θα καλέσουμε και άλλους, είναι λειτουργικός, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Με πηγαίναν να μου δείξουν το πού θα γίνει αυτή η παρουσίαση. Ακόμα περιμένω και έχει περάσει πάνω από ένα τρίμηνο. Λέω κάποιους ενδεικτικά που εκπροσωπούν αρκετές χιλιάδες κόσμου. Μάλιστα, αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί έτσι βλέπουμε κάποιες κινητοποιήσεις, αλλά φαίνεται ότι αυτές είναι χωρίς συνέχεια. Οι κινητοποιήσεις της απεργίας της μιας μέρας ή της διαδήλωσης της μιας μέρας δεν λένε τίποτα, φίλε μου. Θέλει δεν λένε απολύτως διαρκή τίποτα. Αγώνα και διαρκή άμυνα. Ποιος κοροϊδεύει ποιον. Και λέγοντας αυτή την έκφραση, ποιος κοροϊδεύει ποιον, θυμάμαι όταν ήμουν νέος και όταν μπήκαμε στη σχολή δοκίμων, την πρώτη μέρα που μπαίναμε στη σχολή δοκίμων, εμείς του λιμενικού σώματος είμαστε και μεγάλοι σε ηλικία, γιατί έχουμε άλλα προσόντα τα οποία είναι αναγκαία και δεν πάμε από το γυμνάσιο, πηγαίναν τότε οι ναυτικοί δόκιμοι και γενικά σε ιδιωτικές σχολές, μπορούσαν να δίνουν από 15 χρόνια παιδιά μέχρι 19. Δηλαδή ήταν πολύ, πολύ μικρότεροι από εμάς, 6-7 και ίσως και παραπάνω χρόνια μικρότεροι. Και άκουσα κάτι το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση, αλλά ήταν σοφοί αυτοί οι πιτσιρικάδες. Τι λέγανε? Ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον και όλοι μαζί το σύστημα. Αυτό είναι. Σωστό. Μάλιστα. Αυτό είναι. Είναι διαχρονικό. Ή όπως το λέγανε στην παλιά Σοβιετική Ένωση, κάνουμε πως δουλεύουμε και κάνουμε πως πληρώνουμε. Και είναι, υπάρχει και μια άλλη διάσταση νομική της κλοπής. Και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στις επικουρικές, που στηρίζονται αποκλειστικά στη διμερή χρηματοδότηση. Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο οι περικοπές, είναι πλέον η αδυναμία του ταμείου. Στο δικό μας ταμείο πλέον υπάρχει στάση πληρωμών. Δεν πληρώνουν. Σωστό, δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν χρήματα. Και κανείς δεν μπορεί να τα χρηματοδοτήσει. Είναι αυτή η άμεση γενοκτονία που λέτε. Ακριβώς. Είναι η άμεση γενοκτονία. Και η άμεση... Ο κ. Φίλης σας έλεγε ότι είναι εθνοκάθαρση, δεν είναι γενοκτονία. Ναι, καλά, όπως θέλει να το πει ο κ. Φίλης. Ο κ. Φίλης να κοιτάξει τι ψηφίζει. Το γενοκτονία είναι πιο βαρύ από την εθνοκάθαρση. Πιο βαριά. Δηλαδή η εθνοκάθαρση το λέγανε και πριν το 40, πριν βγει το ψήφισμα του ΟΗΕ, λεγόταν εθνοκάθαρση, αλλά ο Ρόμπερτ Λέμκιν, ένας καθηγητής νομικής του Πανεπιστημίου του Μασαχουσέτης, αν θυμάμαι καλά, ήταν εκείνος ο οποίος πρώτος σκέφτηκε τον όρο γενοκτονία και καθόρισε και τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες πρέπει να χαρακτηρίζονται σαν γενοκτονία, γιατί η γενοκτονία είναι ένα πολύ μαζικό έγκλημα. Δεν αναφέρεται μόνο σε μια συγκεκριμένη φυλή για να είναι εθνοκάθαρση ενός συγκεκριμένου μόνο συνόλου, αλλά η γενοκτονία είναι πολύ ευρύτερος όρος. Και αυτός ο όρος λοιπόν ψηφίστηκε για πρώτη φορά το 1948 το Δεκέμβριο στον ΟΗΕ. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε λίγο στα εσωτερικά. Ναι. Αυτό που κυριαρχεί είναι το τι θα γίνει στο επόμενο Eurogroup την επόμενη Πέμπτη. Εδώ το καινούργιο στοιχείο είναι ότι βγήκε ο επικεφαλής του Euro Working Group, όπως λέγεται, ναι, ο κύριος Βίζερ, γνωστός είναι και από τις διαβουλές του, ο οποίος μας λέει περίπου ότι θα υπάρξει συμφωνία, αλλά χωρίς χρηματοδοτική συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και φυσικά χωρίς καμία ρύθμιση για το χρέος. Καλά, βεβαίως. Δεν... Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει. Μα δεν είναι. Δεν ένα λεπτό. Καμία. Αυτή τη στιγμή, τι πάμε να κάνουμε? Πάμε να πάρουμε μία δόση. Αυτό πάμε. Τι είναι αυτή η δόση? Είναι μία δόση η οποία λογιστικά θα γραφτεί στην Ελλάδα και θα αυξήσει το χρέος, η οποία θα φύγει κατευθείαν από την Ελλάδα λογιστικά και θα πάει στα ταμεία αυτών οι οποίοι χρωστάει η Ελλάδα ορισμένα χρήματα. Αυτό γίνεται, αυτή είναι η δόση. Και κάθε φορά για να εξασφαλιστεί αυτή η δόση, αυτοί απαιτούν νέα μέτρα. Τι είναι αυτά τα νέα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις? Τι λέμε με την έννοια, δεν κάνετε τις μεταρρυθμίσεις που μας λένε και κουνάνε και το δάχτυλο? Με μεταρρύθμιση, σύμφωνα ας πούμε με το μοντέλο που εφαρμόζεται εδώ στην Ελλάδα για την ανάκαμψη της οικονομίας, μεταρρύθμιση σημαίνει χαμηλά ημερομίσθια, χαμηλή μισθή, χαμηλές συντάξεις, διάλυση του κράτους,
έτσι ώστε η χώρα να γίνει ανταγωνιστική, και αφού γίνει η χώρα ανταγωνιστική, προσαρμοστή δηλαδή στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γίνει ανταγωνιστική μέσω των εξαγωγών, αυτό είναι το ζητούμενο, η χώρα να μπορεί να βρίσκει τόσα ευρώ από τις εξαγωγές, ούτως ώστε να μπορεί να αποπληρώνει αυτά τα οποία χρωστάει, και παράλληλα να είναι τόσα πολλά άλλα λεφτά που, με βάση τα οποία θα γίνονται και επενδύσεις, και έτσι η χώρα θα προχωρήσει. Αυτό είναι το μοντέλο, η σύλληψη θεωρητική. Αυτό που λέει και ο κύριος Σόιμπλε, να γίνει ανταγωνιστική. Να είναι, αλλά πρόσεχε τώρα, να γίνει ανταγωνιστική η ελληνική οικονομία ως προς ποια οικονομία, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, με το ίδιο νόμισμα της Πορτογαλίας, ή η χώρα θα πάει να γίνει ανταγωνιστική να εξάγει σύμφωνα με τα προϊόντα που εξάγει η Αίγυπτος, ας πούμε, στη Γερμανία. Σύμφωνα με τα προϊόντα που εξάγει η Κίνα στη Γερμανία, σύμφωνα με τα προϊόντα που εξάγει η Τουρκία. Διότι να πάμε να ανταγωνιστούμε την Ιταλία, όσο και να τους μειώσουμε τους μισθούς, φιάτ η Ελλάδα δεν βγάζει. Άρα λοιπόν η προσαρμογή δεν έχει να κάνει σε σχέση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει να κάνει με χώρες που εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν χαμηλούς μισθούς και μεροκάματα. Επειδή εμείς δεν μπορούμε να έχουμε χαμηλούς μισθούς και μεροκάματα, έχουμε το ευρώ, όχι, συγγνώμη, επειδή εμείς έχουμε το ευρώ και δεν μπορούμε να κάνουμε υποτίμηση, κάνουμε εσωτερική υποτίμηση. Μειώνουμε τους μισθούς και τα μεροκάματα. Και έτσι να μπορούμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε σχέση με αυτές τις χώρες, όχι σε σχέση με τις χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό δεν έχει γίνει αντιληπτό από πολλούς Έλληνες. Όταν το 2002 μπήκαμε στο ευρώ, το ευρώ και η Ευρωζώνη ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή ευθύς εξ αρχής θα μπεις σε μια οικογένεια 19 χωρών τώρα που είναι η Ευρωζώνη, η οποία ανταγωνίζεται η μία την άλλη σύμφωνα με τα μεροκάματα που παίρνεις. Είναι μια ζούγκλα ευθύς εξ αρχής. Δεν είναι αυτό που λέγανε η Ευρώπη των λαών και η Ευρώπη της αλληλεγγύης. Ευθύς εξ αρχής ήταν μια ζούγκλα. Και αυτό είναι και το έγκλημα το οποίο έκανε ο Σιμίτης που μας έβαλε στην Ευρωζώνη. Εντάξει. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάμε τώρα στη διαπραγμάτευση. Τι λέει η διαπραγμάτευση? Πάρτε, λέει, νέα μεταρρυθμίσεις. Τι μεταρρυθμίσεις? 140. Ναι, 140 μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, δεν ολοκληρωθεί και όλα. Ναι, ναι, και τι είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις? Τα φάρμακα, που, ας πούμε, τα φαρμακεία να είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Ωραία, πόσες νέες θέσεις εργασίας θα έχουμε? Τα φάρμακα που πουλάνε τα φαρμακεία να πουλιώνται και στο σούπερ μάρκετ. Okay. Πόσες νέες θέσεις εργασίας? Μήπως μειωθούν οι θέσεις εργασίας όταν τα σούπερ μάρκετ έχουν μέσα φαρμακεία και έτσι τα μικρά φαρμακεία γύρω γύρω διαλυθούν? Έτσι, όταν λέει φτιάξτε φούρνους μέσα στα σούπερ μάρκετ, μήπως διαλυθούν φούρνοι στην Ελλάδα? Και αυτό που λένε μεταρρύθμιση είναι η συγκέντρωση εργασιών σε χέρια ολίγων και πάμε σε ένα ολιγοπόλιο να γίνει στην Ελλάδα? Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε με μεγάλη προσοχή που μας οδηγούν. Τέτοιες μελέτες δεν έχει η κυβέρνηση, φυσικά δεν δημοσιεύουν οι τράπεζες και φυσικά δεν δημοσιεύει και η Τράπεζα της Ελλάδος. Δηλαδή, να το πω απλά, αν βγούμε έξω και ή φωνάξουμε ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ εδώ, που δεν θα έρθει, αλλά λέμε, ας υποθέσουμε, και του πεις αλήθεια, ποιο είναι το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης που έχετε κατά νου και εφαρμόζετε τα μνημόνια? Πάω στοίχημα, δεν θα σου πει τίποτα. Έχουν τρικυμία εν κρανίο. Δεν το ξέρουν. Μα το φοβερό είναι ότι χθες ο Πρωθυπουργός είπε, λέει, να μας ορίσετε εσείς ένα μοντέλο ανάπτυξη. Αν το κατάλαβα καλά, αυτό είπε, λέει. Βοηθήστε μας να κάνουμε ανάπτυξη. Μα δεν μπορούν να καταλάβουν. Οι άλλοι θα μας δείξουν να το μοντέλο. Συγγνώμη. Με κατάλαβες, ένα λεπτό να βάλει. Η ανάπτυξη στηρίζεται εδώ πέρα στα χαμηλά μεροκάματα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα το να έχεις νόμισμα δικό σου και να στηρίζεις την ανάπτυξη στην ενεργοζήτηση. Και είναι άλλο πράγμα να στηρίζεις την ανάπτυξη στην καμπύλη της προσφοράς. Δηλαδή, χαμηλά μεροκάματα, κατά συνέπεια θα έρθει ο καλός επιχειρηματίας και ο καλός καπιταλιστής, και επειδή έχεις χαμηλό μεροκάματο, τότε θα ζητήσουν οι εργάτες και έτσι θα αυξηθεί, θα μειωθεί η ανεργία, και μέσα από τα χαμηλά μεροκάματα θα έχουμε ανάπτυξη. Είναι δύο διαφορετικές φιλοσοφίες η μία με την άλλη. Καπιταλιστική η μία, καπιταλιστική η άλλη. Αλλά εδώ τώρα δεν πάμε για πράγματα πιο μακριά. Πάμε να δούμε τι είναι καλύτερο για μας αυτή τη στιγμή. Θα εξασφαλίσει μια καλύτερη, ζωή. Σχετική ισότητα στην ευημερία. Βεβαίως, αυτό είναι όλο το ζητούμενο. Γι' αυτό θέλουμε να πάμε στη δραχμή. Διότι με τη δραχμή τι μπορούμε να κάνουμε? Κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα. Να δαπανίσουμε. Γιατί ανάπτυξη επί της ουσίας σημαίνει δαπάνη. Ποιος δαπανά? Αν δεν προηγηθεί η δαπάνη,
δεν έπερχεται η ανάπτυξη. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός αυτό δεν το καταλαβαίνει, ότι της αναπτύξεως προηγείται η δαπάνη. Έχει στο μυαλό του κάτι τι άλλο. Δεν ξέρω τι έχει, βέβαια δεν ξέρει να μας το πει και ο ίδιος. Αν έχει ή αν το περιμένει αμέσως. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έτσι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά να, αυτό λέω, το χαίρομαι γιατί με κεντρίζεται, ας πούμε, αρκετά. Άκουσα την έκφραση Πρωθυπουργός. Καταρχήν, να προσδιορίζουμε και με τον επιθετικό προσδιορισμό που του αρμόζει, κατοχικός Πρωθυπουργός. Και επειδή ακριβώς είναι κατοχικός Πρωθυπουργός, υπακούει στην κατοχή. Δεν είναι θέμα εάν το σκέφτεται ή δεν το σκέφτεται, εάν έχει μυαλό το μωρό ή δεν έχει. Και σίγουρα δεν έχει. Υπηρετεί τις κατοχικές δυνάμεις, εννοείς. Υπηρετεί τις κατοχικές δυνάμεις. Υπηρετεί αυτό το οποίο έχει ψηφίσει στο νόμο 43-36, 14-8 του 15, είναι στο ΦΕΚ 94α, φίλοι μου, μπορείτε να το δείτε, άρα και στον υπολογιστή σας. Και για να μην ταλαιπωρηθείτε πολύ, πάτε στην παράγραφο Γ, στη σελίδα 1014, που λέει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν επιτρέπεται να κάνει τίποτα, να μην λέω πολλά λόγια, αν προηγουμένως δεν εγκριθεί από τους Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεπώς, δεν αποφασίζει. Δεν μπορεί να αποφασίσει. Δεν μπορεί να εκτελέσει. Δεν εκφράζει κυριαρχία. Δεν μπορεί να εκφράσει κυριαρχία. Άρα, πολύ σωστά και τηρώντας αυτό που έχει ψηφίσει αυτός ο κατοχικός Πρωθυπουργός με την κατοχική κυβέρνηση μέσα σε ένα κατοχικό κοινοβούλιο, γιατί δεν είναι κοινοβούλιο, και όταν το γράφω με ύψιλον, γιατί αυτό το αρμόζει, είπε αυτό που είπε. Πέστε μου τι να κάνει. Ναι, γιατί δεν μπορεί ο ίδιος να πάρει απόφαση. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σέβεται τον νόμο που έχει ψηφίσει. Να το γενικεύσουμε λίγο το θέμα. Και δεν είναι ο Πρωθυπουργός, είναι όλα τα κόμματα τα οποία υπάρχουν μέσα στην Βουλή. Και τουλάχιστον αυτά έχουν υπογράψει. Όχι, όλα είναι. Ο καυγάς μετά γίνεται, να πούμε, για την εξουσία. Όχι. Τη στιγμή που έχουν αποδεχθεί όλα τα κόμματα το ευρώ, τότε όλα τα κόμματα είναι συνυπεύθυνα, ασχέτως αν τα μισά ψηφίζουν και τα άλλα μισά δεν ψηφίζουν. Έτσι, αυτό είναι η πλάκα για να ποιος θα πάρει την εξουσία. Και όχι μόνο επειδή έχουν αποφασίσει και έχουν αποδεχτεί το ευρώ, αλλά στην κοινοβουλευτική δημοκρατία υπάρχουν δύο πυλώνες, δύο πόδια, κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Εντάξει, αν δεν υπάρχει αντιπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση. Ωραία. Όταν λοιπόν γίνεται στις 5-5 του 10 εκχώρηση ανεφόρων και αμετάκλειας της εθνικής κυριαρχίας, η οποία μετατρέπεται και επίσημα από το 15 σε κατοχή με τον νόμο που αναφέρθηκα προηγουμένως, είναι νοητό να παραμένουν μέσα στη Βουλή βουλευτές που έχουν ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα? 103. Είναι αδιανόητο. Όφυλαν να έχουν παραιτηθεί. Κάνουν λοιπόν το έγκλημα, διαπράττουν το έγκλημα της εθνικής προδοσίας δια παραλήψεως. Δηλαδή δεν κάνουν αυτό που όφυλαν νομικά όντες υποχρεωμένοι να κάνουν για να αποτρέψουν το έγκλημα. Δηλαδή να παραιτηθούν και να βγουν έξω να οργανώσουν το λαό για ανατροπή του κατοχικού. Μα το πιστεύουν αυτό, να βρει. Αστείο πράγμα. Πιστεύουν, ας πούμε. Δεν ξέρω για ποιους λόγους το πιστεύουν. Αν ιδεολογικά μεν το πιστεύουν, τότε. Αυτό είναι το τηλέφωνο που χτυπάει. Λοιπόν, αν το πιστεύουν, πρέπει να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο το πιστεύουν. Σπύρο, να πάρουμε τη γραμμή. Ναι, να την πάρουμε τη γραμμή. Ναι, την πήρετε. Εντάξει. Τι είναι, ναι. Σας ακούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Μιχάλης ο Νικήτας είμαι από την Καβάλα. Ναι. Καλησπέρα. Να πω πρώτα απ' όλα καλησπέρα στον Αντώνη που τον γνωρίζω, τον Άβαρχο, έτσι, και δεν είναι μαζί σας? Ναι, βεβαίως είναι μαζί μας. Να πω ότι έχω αγωνία να γνωρίσω το Σπύρο το Στάλια. Σας ευχαριστώ και πολύ. Γιατί σε ετοιμάτε, με ετοιμάτε. Θα τον πάρω σε καμιά δεκαριά μέρες, 24-25 του μήνα, να πάμε στην Ερέτρια σε μια εκδήλωση. Όχι, θα σε γνωρίσω στο συνέδριο. Έλα στην Ερέτρια. Λοιπόν, και θέλω να προσθέσω κάτι σε όλα αυτά που είπατε για την γενοκτονία. Βεβαίως. Η γενοκτονία είναι ένας όρος ελληνικός, ελληνικότατος, που είναι κτηνό με εψιλον, γιώτα και ωμέγα, που σημαίνει φωνεύω,
το γένος. Σωστό. Ναι. Αυτή είναι η ορολογία, ναι, της γενοκτονίας. Σκοτώνω το γένος. Και αυτό το γράφει και ο Λέμκιν στην εισήγησή του στο, που έκανε στον ΟΗΕ τότε για την καθιέρωση της γενοκτονίας. 1948, Δεκέμβρη του 1948. Ναι, εκεί που γεννήθηκα εγώ τότε, Διεθνή Σύμβαση και Διεθνή Νομολογία, Διεθνές Δίκαιο. Στο άρθρο 2 της σύμβασης της συγκεκριμένης αναφέρει 5 πράξεις οι οποίες στοιχειοθετούν τον όρο γενοκτονία, δηλαδή σκοτώνω το γένος. Αυτές διάβασα, Νικήτα. Δεν άκουσα αν τις διάβασες. Τις 5. Ναι, και... οι 5 πράξεις. Ναι. Εκ των οποίων, αν μία εκ των 5 πράξεων ισχύει σε ένα γένος, τότε έχουμε τον ορισμό της γενοκτονίας. Mm. Εδώ όμως έχουμε το εξής παράξενο, ότι στην Ελλάδα, στην Ελλάδα την υποκατοχή γερμανική, ισχύουν και οι 5 πράξεις. Μιχάλη, δεν μας άκουσες, φαίνεται. Μιχάλη, να σου πω κάτι, ένα λεπτό. Ο Ναύαρχος φαίνεται δεν μας άκουσες από την αρχή, της ανέλησε και γιατί ήμουνα, έφτιαχνα κάτι... Καλά, δεν πειράζει, ό,τι και να κάνεις, αλλά ο Ναύαρχος όταν αρχίσαμε τη συζήτηση αυτή, έβαλε και τις 5 αυτές πράξεις κάτω και μία-μία μας τις ανέλησε, mm-hmm, και είπε και ότι και οι 5 συντρέχουν στην περίπτωση της Ελλάδος. Δηλαδή την κάναμε αυτή την ανάλυση και ευχαριστούμε βεβαίως που πήρες να, μας, επειδή εγώ, να μας το πεις. Επειδή εγώ μπροστά ήμουνα, ναι, έγραφα ένα άρθρο ωραία, για την εφημερίδα και για την χθεσινή ομιλία του Καζάκη που έκανε εδώ στο Νεάπολης, ναι, η οποία κράτησε 1 ώρα και 15 λεπτά περίπου. Δεν την παρακολούθησα, συγγνώμη, όχι, δεν είναι θέμα συγγνώμης, είναι θέμα ότι οι ακροατές τα ακούσανε, με καταλαβαίνεις, με αυτό θέλω να σου πω, να είσαι καλά που μας πήρες για το να πάμε παρακάτω, δηλαδή να πάμε αυτό παρακάτω. Οπότε ό,τι και αν είπατε για τις 5 πράξεις, και οι 5, ναι, συνομολογούν την γενοκτονία. Βεβαίως. Που γίνεται στο ελληνικό γένος. Σωστό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε έτσι σαν συνομιλητή σας. Μεγάλη μας τιμή ήταν. Εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γνωρίσω και τον Σπύρο το Στάλια διαζώσεις. Βεβαίως. Μου είναι πάρα πολύ, θα έχω και έτσι μια ικανοποίηση, γιατί το παρακολουθώ, αλλά δεν έτυχε να το γνωρίσω διαζώσεις. Θα γνωριστούμε κάποια στιγμή, Μιχάλη. Όλα θα γίνουν. Καλά, Σπύρο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, να συνεχίσετε καλή χρονιά. Καλό απόγευμα. Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι μια στιγμή. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, βεβαίως. Που είσαι ο καθήλυνα αρμόδιος. Υπάρχει κοινό νόμισμα. Το ευρώ είναι κοινό νόμισμα. Ναι, είναι, δηλαδή, κοινό νόμισμα. Αντικρίζει την οικονομία της Ελλάδας και της Γερμανίας και της Γαλλίας. Το νόμισμα αυτό αντικρίζει όλες τις οικονομίες. Όχι, βεβαίως. Είναι ένα νόμισμα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι 9 ευρώ. Είναι 10 ευρώ. Βεβαίως, επί της ουσίας τόσα είναι. 19 ευρώ. 19 ευρώ. 58 ευρώ. Είναι κοινό ευρώ όταν κάνουμε ανταλλαγές. Στην ανταλλαγή είναι ένα κοινό νόμισμα που όλοι το χρησιμοποιούν. Στην ουσία είναι. Αλλά στην ουσία δεν είναι, διότι τα επιτόκια στις 19 χώρες είναι διαφορετικά. Κατά συνέπεια έχουμε 19 ευρώ. Και αντικρίζουν άλλες οικονομίες. Και αντικρίζουν άλλες οικονομίες. Άρα έχουμε εγγενή ανισότητα. Δεν έχουμε, δηλαδή, όπως είναι το δολάριο που έχει ένα επιτόκιο από το Λος Άντζελες ως τη Νέα Υόρκη. Εντάξει, και έχουμε και ένα πρόεδρο και Μπράβο. Έχουμε και ένα υπουργό οικονομικών, ο οποίος κάνει τη διανομή των δολαρίων μέσα στις πολιτείες. Και καλύπτει ελλείμματα ενδεχομένως από πλεονάσματα. Απλό παράδειγμα. Η Νέα Υόρκη είναι πιο πλούσια, η Καλιφόρνια είναι πιο πλούσια, ο Σικάγο πιο πλούσιο, η Φλόριντα πιο πλούσια. Αλλά το Μισισίπι είναι φτωχό. Το Κλίβελαντ είναι φτωχό. Το Ντιτρόιτ, η Άιωβα είναι φτωχή. Τι γίνεται τότε? Έρχεται ένας πρόεδρος από πάνω από την Ουάσιγκτον, ο οποίος παίρνει λεφτά από τη Νέα Υόρκη και τα δίνει εκεί κάτω. Άλλα λεφτά από το Σικάγο τα πάει πιο εκεί. Και έτσι, να πούμε, εξισορροπείται η διακίνηση κεφαλαίων μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και η ανάπτυξη των πολιτιών είναι ισόρροπη. Παρόλα αυτά, αυτό έγινε το 1913 που έγινε η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής και καθιερώθηκε το ένα επιτόκιο. Παρόλα αυτά, μετά από 100 χρόνια λειτουργίας αυτού του συστήματος, την ισομερή ανάπτυξη η Αμερική δεν την πέτυχε.
Παρόλα αυτά, έτσι, σκέψω εδώ τώρα που το κάθε κράτος έχουμε μια κεντρική τράπεζα η οποία νοιάζεται να πούμε μήπως έχουμε πληθωρισμό και ο καθένας να παλεύει μόνος του. Δηλαδή ευθύς εξ αρχής η Ευρωζώνη είναι ζούγκλα λεόντων. Έτσι. Ποιος θα φάει τον άλλο. Ήσουν από την αρχή δηλαδή που μπήκαμε, ήταν θέμα χρόνου να εμφανιστούν αυτά τα φαινόμενα στην Ελλάδα, ασχέτως αν φάνηκαν με την κρίση του 2008 ευνηβίως. Αλλά ήταν θέμα αν δεν φαινόντουσαν το 8, σίγουρα θα φαινόντουσαν το 9, το 10. Ναι, υπήρχαν και φαινόμενα ακρίβειας, αλλά που το καλύπτονταν ίσως διότι είχαμε τότε μια εισρωή κεφαλαίων από το 2002, άνευ προηγουμένου λόγω των χαμηλών επιτοκίων. Και αυτό είναι και το μεγάλο έγκλημα το οποίο έγινε από το τραπεζικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εις βάρος των χωρών του Νότου. Δηλαδή εξίσωσαν τα επιτόκια τότε δανεισμού των χωρών μελών στο 2%, λες και η Ελλάδα ευνηδίως έγινε Γερμανία, έτσι, και δανειζόταν με όρους Γερμανίας. Η Ιταλία δανειζόταν με όρους Γερμανίας, η Πορτογαλία το ίδιο. Ποιος εχέφρον μπορούσε να πει τότε, ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ, όχι, ήταν η αρπακτικότητα και πώς θα φάνε τα λεφτά. Λοιπόν, πώς δανείζετε την Ελλάδα ρε εσείς με το 2% που δανείζετε τη Γερμανία, ενώ πριν μπει η Ελλάδα να πούμε στο 97 δανειζόταν με 12% όπως οι πιο πολλές χώρες του κόσμου. Και ευνηδίως πέσαν τα επιτόκια της Ελλάδος από εκεί και πήγανε στο 2%. Λοιπόν τι έγινε, ρίξαν τα επιτόκια και άρχισε ροή χρήματος. Ροή χρήματος, εύκολου χρήματος. Ροή δανεισμού. Από την άλλη μεριά, καθώς έχεις αυτόν τον δανεισμό, αυξάνεται το εθνικό εισόδημα μέσω της κατανάλωσης. Άρα λοιπόν, ενώ είχαμε ανάπτυξη 4,5%, δίναμε για το δανεισμό 2,5%, όλοι ήμασταν ευτυχείς. Μέχρι που η φούσκα μεγάλωσε, έσκασε στην Αμερική. Φυσικό και η φούσκα ήρθε να πούμε στην Ευρώπη. Ο Σόιμπλε τότε ήταν ένας άλλος υπουργός οικονομικών, δεν το θυμάμαι. Νομίζω ήταν ο Στάιμπρουκ τότε. Ναι, ο Στάιμπρουκ. Ναι. Και μετά ο Σόιμπλε λέγανε στην Αμερική τι διεφθαρμένο σύστημα έχετε, το τραπεζικό σας σύστημα. Πρόσεχε τώρα, εδώ έχει, είναι ωραία ιστορία που θα πω και θα κάνουμε διάλειμμα. Όταν η Αμερική το 2008 έπεσε στην κρίση, οι τράπεζές της βρέθηκαν χρεωμένες κατά το 60% του ΑΕΠ της Αμερικής. Έτσι. Αλλά εκεί πέρα έπεσε η κεντρική τράπεζα, έγιναν συγχωνεύσεις τραπεζών το ένα το άλλο, κρατικοποιήθηκε όλο το σύστημα της Αμερικής για να ξεκαθαριστεί, που στην πατρίδα του καπιταλισμού. Και όταν ήρθε εδώ στην Ευρώπη και φάνηκαν τα χάλια των τραπεζών, οι τρεις μεγάλες τράπεζες της Γερμανίας ήταν χρεωμένες γύρω στο 125% του ΑΕΠ της Γερμανίας. Μία τράπεζα μόνο της Ολλανδίας είχε 145% του ΑΕΠ. Οι Βρετανικές τράπεζες είχαν 400% δάνεια του ΑΕΠ της Βρετανίας. Η Ελλάδα το ίδιο, 25% του ΑΕΠ είχαν οι ελληνικές τράπεζες και το υπόλοιπο ήταν δανεισμένο να πούμε έξω στις γαλλικές και στις γερμανικές τράπεζες. Να μια αιτία που η Ελλάδα δεν μπορούσε να βγει από το ευρώ τότε. Θα κατέρεε όλο το σύστημα. Και ευνηδίως ξυπνήσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και είπαν και τώρα τι κάνουμε. Διότι είδαν ότι καταραίει το ευρώ. Και τρόμαξαν ότι θα ζήσουμε μέρες Δευτέρας παρουσίας. Φάνηκε εντωμεταξύ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ήταν φτιαγμένη όπως η Τράπεζα της Βρετανίας, η Τράπεζα της Μόσχας, η Τράπεζα της Αμερικής, να σώσει το τραπεζικό σύστημα. Ήταν μόνο για ένα πληθωρισμό τύπου 1923. Λοιπόν, δηλαδή σαν χλαμάρες. Και έτσι όλοι μπήκαμε στη λιτότητα. Γιατί μπήκαμε στη λιτότητα, όχι γιατί οι κυβερνήσεις είχαν υπερχρέη. Γιατί μπήκανε να πούμε στη λιτότητα και τα καμάρια τους που ήταν δημοσιονομικά πολύ καλά, όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία. Έτσι και αυτές μπήκανε σε λιτότητα. Yeah. Γιατί μπήκαμε όλοι λοιπόν σε λιτότητα. Μπήκαμε για να σώσουμε τις τράπεζες. Και αφού σώσαμε τις τράπεζες, οι ελληνικές δεν σώζονται με τίποτα, ούτε και οι ξένες ακόμα έχουν επανέλθει στην κανονικότητα. Αλλά να το πούμε αυτό και να κάνουμε διάλειμμα. Οι τράπεζες ζητάνε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τα αρέστα. Άρχισαν τους πληστηριασμούς. Έτσι. Δηλαδή δεν φτάνει να πούμε που μας φέρανε σε αυτή την κατάσταση. Δεν φτάνει που τη σώσαμε τρεις φορές με τη φορολογία μας. Έρχονται τώρα να ζητήσουν τα αρέστα και να πάρουν και τα σπίτια. Λοιπόν, οι Έλληνες αν τα ακούουν αυτά,
ας καθίσουν να σκεφτούν λίγο και ας αντιδράσουν. Πάμε για διάλειμμα. Πάμε για διάλειμμα. Αγαπητοί φίλοι, είμαστε εδώ και πάλι. Κάναμε ένα διάλειμμα και για μας και για σας. Ελπίζω να μην σας πυροβολήσαμε πάρα πολύ έντονα. Εν πάση περιπτώσει, ας συνεχίσουμε λίγο τώρα. Ξεκινήσαμε με μια, τελειώσαμε μάλλον με μια ερώτηση δική μου προς τον φίλτατο Σπύρο Στάλια για το εάν είναι πράγματι κοινό νόμισμα ή όχι το ευρώ. Ας μας το πει παρακάτω λιγάκι ή να αναφερθούμε και στο Eurogroup 15 του μήνα, το πολύ διαφημισμένο, ας πούμε, εκεί που μας λένε διάφορα αστεία πράγματα, θα μιλήσουν για διαγραφή του μέρους του χρέους και ότι αν δεν προκύψει ρύθμιση του χρέους, εμείς δεν εφαρμόζουμε τα μνημόνια. Θα τα εφαρμόσουμε τα μνημόνια. Ναι, να μην γελάσω, ρε Σπύρο, σε παρακαλώ. Δεν θα εφαρμόσουμε τα μέτρα. Τα μέτρα των μνημονίων, ναι, αυτά που ψηφίσαμε. Αλλά έπρεπε να, πριν πάνε στη Βουλή για να, για να ψηφίσουν τα μέτρα, έπρεπε να βάλουν και ένα άρθρο πάνω-πάνω ότι αυτό το ψηφίζουμε υπό την αίρεση ότι θα μειωθεί το χρέος. Καλά, πολλά λες. Εντάξει, αλλά το έχει ζητηθεί και δεν το έτσι, πολλά λες. Και το οποίο δεν μπήκε. Άρα, αν δεν μπήκε, τι θα γίνει? Και είναι νόμος του κράτους. Μπορεί η κυβέρνηση να είναι ανυπάκουη στον εαυτό της? Αστείο πράγμα. Γίνεται αυτό το πράγμα? Μια κυβέρνηση να μην υπακούει στον εαυτό της? Είναι αντιφατικό. Λογικά δεν στέκει. Είναι αυτό που είπε και ο Ναύαρχος πριν, ότι αφού έχει υπογράψει ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει χωρίς την έγκριση των δανειστών, πώς μπορεί να μην εφαρμόσει τα μέτρα που υπέγραψε κατόπιν εντολής των δανειστών? Και όχι μόνο αυτό, και στο προηγούμενο, στα προκαταρκτικά του τρίτου μνημονίου του 43-36, που είναι ο 43-34 του Ιουλίου, δύο μήνες πριν, γράφει μέσα ρητός και σαφέστατα ότι απαγορεύεται η ονομαστική μείωση του χρέους. Στο 15 είναι αυτό. Στο 15. Δύο μήνες πριν το τρίτο μνημόνιο, στα προαπαιτούμενα, είναι ο νόμος 43-34, 16 εβδόμου του 15, όπου εκεί ακριβώς κάτω από το ότι δεν μπορεί να προβεί σε καμία ενέργεια αν προηγουμένως δεν έχει την έγκριση αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή αναφέρεται και εκεί στα προαπαιτούμενα, ακριβώς από κάτω λέει ότι απαγορεύεται και η ονομαστική μείωση του χρέους. Ναι, βεβαίως, η ονομαστική. Γιατί όμως είναι γραμμένο αυτό, είναι η ονομαστική? Γραμμένο. Γιατί δείχνει μια βαθιά πίστη από πλευράς, ας πούμε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι το πρόγραμμα το οποίο φέραμε στην Ελλάδα είναι τόσο πολύ αναπτυξιακό. Θα λειτουργήσει. Θα λειτουργήσει και κατά συνέπεια γιατί διαγράφεται το χρέος. Η κυβέρνηση όμως το 2016, να τα λέμε και αυτά, πήγε και έκανε μια εξυπνάδα. Και πράγματι, όπως φαίνεται στους εθνικούς λογαριασμούς, πλήρωσε 6 δις κανονικά τη δόση την οποία έπρεπε να πληρώσουμε σε τόκους. Και γι' αυτό βγάλαμε και το πλεώνασμα. Το πλεώνασμα, όταν λέμε βγάζω πλεώνασμα, τι σημαίνει? Βγάζω πλεώνασμα και πληρώνω αυτά τα, με το πλεώνασμα πληρώνω τα χρέη μου. Δεν είναι αυτό που λέει βγάζω πλεώνασμα και αυτό το πλεώνασμα το μοιράζω σε κάποιους άλλους. Αυτό είναι ψευδές. Διότι από τη μία έχεις τους φόρους και από την άλλη έχεις που πάνε οι φόροι. Έτσι. Από τη μία είναι οι φόροι, τη εισπράττει το κράτος, και από την άλλη μεριά είναι οι δαπάνες του κράτους. Λοιπόν, οι φόροι δηλαδή αντισταθμίζονται με τις δαπάνες. Δεν μπορεί να υπάρχει πλεώνασμα. Κάπου πρέπει να δοθούν οι φόροι. Ό,τι περισσεύει από κάτω και είναι πλεώνασμα, αυτό κατά ανάγκη πηγαίνει και ισοσκελίζει τα χρέη του κράτους. Λοιπόν, εδώ βγάλανε και 1,2 παραπάνω δήθεν, για να πούνε ότι θα διορθώσουμε πάσα αδικία, το οποίο είναι ένα τεχνικό κολπάκι, το οποίο κάνανε γιατί κοροϊδεύουν οι ηθαγένειες, φαίνεται εδώ, το οποίο ευθύς εξ αρχής έπρεπε να το έχουν κάνει. Αυτοί είναι οι φόροι που πάνε οι δαπάνες στην παιδεία, στην υγεία, στο στρατό, στην αεροπορία, στους μισθούς, εκεί, 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 εκεί. Τελειώσαμε. Τι περίσσεψε? 6 δις. Αυτά πάνε λοιπόν σε χρέη στο εξωτερικό. Λοιπόν, έτσι ούτως υπήν έχουν τα πράγματα. Πέρυσι λοιπόν πήγε και τα πλήρωσε. Αφού πέρυσι μπόρεσες και τα πλήρωσες, το χρέος είναι βιώσιμο. Ακριβώς. Αυτό του λένε. Έτσι. Δηλαδή το κόλπο του δεν έπιασε. Ενώ και παραπίεσε και τους εθνικούς λογαριασμούς. Και επί τη ευκαιρία, αν μας ακούει και κάποιος στο Ελστάτ, παιδιά, μην παραποιείτε τους εθνικούς λογαριασμούς. Το θέμα Γεωργίου δεν τέλειωσε ακόμα και μπορεί να ανοίξετε εσείς δικό σας θέμα. Λοιπόν, ας το πούμε αυτό και ας το ακούσει ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής, ο νυν της Ελστάτ. Παίζετε με τους εθνικούς λογαριασμούς. Σας έχουμε πάρει χαμπάρι.
Παρακαλώ. Αυτό έχει σχέση και με την ξαφνική αναθεώρηση των στοιχείων. Βεβαίως έχει. Και ξαφνικά βλέπουμε αύξηση και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Λοιπόν, αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Και ένας φίλος μου που το συζητούσαμε αυτό μου λέει τότε κανονικά ο Τόσκας, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, πρέπει να ψάξει, διότι αν έχουμε αύξηση της κατανάλωσης πρέπει να έχουμε τυπωμένο παράνομο χρήμα στην Ελλάδα. Δεν δικαιολογείται αλλιώς. Μαύρο χρήμα να τυπωθεί. Δεν δικαιολογείται αλλιώς. Έξυπνο. Λοιπόν, πολύ έξυπνο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δείχνει, ας πούμε, και ότι έχουμε και αύξηση των επενδύσεων. Βεβαίως δεν έχουμε αύξηση των εξαγωγών που δείχνει την καθολική αποτυχία του προγράμματος. Των εισαγωγών, νομίζω έχουμε. Των εισαγωγών έχουμε μία μικρή αύξηση. Πάλι των εισαγωγών έχουμε μία μικρή αύξηση. Λοιπόν, οι εξαγωγές όμως που είναι το ζητούμενο δεν αυξάνονται με τίποτα. Γιατί τι δείχνει? Ότι διαλύεται η παραγωγική βάση της οικονομίας μετά από 8-9 χρόνια. Ξέρετε ότι είναι πρώτη φορά η Ελλάδα μετά από το 1827, τότε γίναμε κράτος τότε. Λοιπόν, που η Ελλάδα έχει 9 χρόνια συνεχώς μείωση του ΑΕΠ. Δηλαδή αυτό δεν το είχαμε ούτε στην κατοχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ούτε στον Εμφύλιο Πόλεμο δεν το είχαμε. Λοιπόν, υποτίθεται ότι γίναμε το 28 με τον Καποδίστρια, αλλά επίσημα, ας πούμε, γιορτάζουμε τους Βαβαρούς το 30. Καλώς, όποτε, όποια χρονολογία τότε, να πάρουμε, εν πάση περιπτώσει, μετά την απελευθέρωση εμείς του 28, ναι, την Καποδίστρια. Την απελευθέρωση από το 1821, τέτοιο γεγονός δεν υπάρχει στην ελληνική οικονομία. Εντάξει, λοιπόν, και παρόλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στη Βουλή, και αναφέρουμε από την αριστερά, από το ΚΚΕ ως τη Χρυσή Αυγή και ό,τι είναι ενδιάμεσα σε αυτούς, υπηρετούν όλοι τους, ας πούμε, το ευρώ. Το δε ΚΚΕ έχει φτάσει στο σημείο να λέει τι σημασία έχει το νόμισμα. Δηλαδή είναι η νεοφιλελεύθερη θέση ότι το νόμισμα είναι ουδέτερο, δεν επηρεάζει την παραγωγή, δεν επηρεάζει την απασχόληση, είναι νόμισμα ουδέτερο, το έχουμε μόνο για να ανταλλάσσουμε τα προϊόντα, ναι, ως ανταλλακτικό μέσο. Και το οποίο πρέπει να είναι σπάνιο, διότι αν παραχθεί πιο πολύ ευρώ, τότε το αποτέλεσμα δεν θα είναι, να πούμε, πάνω στο ΑΕΠ και πάνω στην απασχόληση. Το αποτέλεσμα θα είναι στην αύξηση των τιμών, θα έχουμε πληθωρισμό. Και προκειμένου να έχουμε πληθωρισμό, ο κύριος Κουτσούμπας λέει ότι το νόμισμα βεβαίως είναι ουδέτερο. Δηλαδή πρέπει να, εκεί πέρα, πώς το λένε, εκεί που κατοικοδρεύουν στη Ριζούπολη, στον Περισσό, πρέπει να ντρέπονται που λένε αυτά τα λόγια. Ένας οικονομολόγος εκεί μέσα δεν έχει μπει να τους πει, ρε παιδιά, ότι το νόμισμα παίζει ρόλο και ότι αν κοπεί νόμισμα αυτή τη στιγμή με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, το αποτέλεσμα δεν θα είναι πάνω στις τιμές. Πώς είναι δυνατόν να είναι πάνω στις τιμές αν δημιουργούμε δουλειές? Οι δουλειές δημιουργούνται λοιπόν μέσω της δαπάνης. Θα έχουμε δαπάνη να δημιουργήσουμε δουλειές. Πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα δήμο και βλέπεις τα. Είχα πάει με το ΕΠΑΜ στη Μάντρα και ήρθε και η δήμαρχος και της λέω τα πεζοδρόμια σας γιατί δεν είναι καλά και μου είπε δεν έχω λεφτά. Λέω αν είχαμε δραχμή όμως θα στα είχαμε φτιάξει γιατί μπορούσαμε να κόψουμε λεφτά. Γιατί της είπα δεν παίρνεις, αφού είσαι ανέργους 30% εδώ στην περιοχή σου, γιατί δεν τους παίρνεις αύριο το πρωί να σου φτιάξουν τους δρόμους και τα πεζοδρόμια? Γιατί τους πληρώσεις. Βάλε τον κόσμο στη δουλειά, βάλε τον κόσμο στη δουλειά. Λέει δεν έχω λεφτά. Φυσικά δεν θα έχεις ποτέ λεφτά. Και νομίζουν με το μοντέλο των χαμηλών ημερομισθείων ότι η χώρα θα μπει στην ανάπτυξη. Μα αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Έτσι, διότι αυτό το ζήσαμε από το 1920 έως το 1940 που είχαμε τον κανόνα του χρυσού. Τι σημαίνει χρυσός? Ευρώ. Περιορισμένο πράγμα. Ναι, λοιπόν, σημαίνει κυκλοφορία χρήματος. Βεβαίως. Γιατί δεν υπάρχει. Το χρυσάφι είναι περιορισμένο. Λοιπόν, τότε η μία δημοκρατία μετά την άλλη, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδρύθηκαν κάπου 20 δημοκρατίες στην Ευρώπη. Πριν ήσαν όλες βασιλείες και δικτατορίες και οι βασιλιάδες στέγανε για τον πόλεμο, τους καθαρίσανε. Και ιδρύσανε δημοκρατίες, οι οποίες δημοκρατίες είχαν αναγγείλει ότι μπρος θα έρθουν οι ήρωές μας από το μέτωπο, νικημένοι και ιτημένοι, που πρέπει να τους δώσουμε σπίτι και δουλειά. Και δυστυχώς καμία δημοκρατία δεν μπορούσε να τηρήσει την υπόσχεση, γιατί μες στη δημοκρατία είχαν βάλει το χρυσό. Αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί. Όπως δεν πάει το ευρώ με τη δημοκρατία. Γι' αυτό καταλύεται η δημοκρατία. Δεν μπορεί το ευρώ να ενισχύσει τη δημοκρατία. Είναι κατά της δημοκρατίας γιατί απαιτεί διαρκή λιτότητα. Λοιπόν, και τι έγινε, να πούμε, το 20.
αρχίσαν οι δημοκρατίες η μία μετά την άλλη να διαλύονται, αρχίζει γενομένης με την Ιταλία του Μουσουλίνη. Για να αναπτύσσεται το 23. Λοιπόν, συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Και η μία δημοκρατία μετά την άλλη έπεφτε. Στην Πορτογαλία έρθε ο δικτάτορας ο Σαλαζάρ, 40 χρόνια. Στην Ισπανία ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος. Ουγγαρία, Πολωνία, έτσι, παντού. Το 32 η Ελλάδα πτωχεύει με το Βενιζέλο και η λύση δίνεται το 36 με τη δικτατορία του Μεταξά. Παντού επικρατούν δικτατορίες. Σε όλη την Ευρώπη. Η μεγάλη ύφεση στη Γερμανία 29 με 33 έφερε το Χίτλερ στην εξουσία. Βέβαια. Σωστά. Η Αμερική κόντεψε να διαλυθεί με τη λιτότητα που επέβαλε τότε ο πρόεδρος Χούβερ, ναι, ο οποίος ήταν ένας καλός άνθρωπος κατά τα άλλα, έτσι, αλλά πολιτικά ή οικονομικά αυτό ήξερε. Ναι, ήταν καλός. Λοιπόν, και ήρθε ο Ρούσβελτ, να πούμε, στην εξουσία και έσωσε την Αμερική. Λοιπόν, πώς την έσωσε? Δίνοντας δουλειά στον κόσμο. Ναι, αυτό, δίνοντας δουλειά. Κόβοντας λεφτά, κόβοντας λεφτά. Και έκανε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και έτσι σωθήκαμε, ας πούμε, και μετά το 45 μπήκαν οι βάσεις, γιατί είχαμε μια διεθνή συνεργασία κάτω από το καθεστώς του Bretton Woods, που ιδρύθηκε το 45. Την Ελλάδα την είχε εκπροσωπήσει ο Κυριάκος Βαρβαρέσος. Λοιπόν, ένας οικονομολόγος ο οποίος μετά θύμωσε με τους Έλληνες πολιτικούς και πέθανε το 56 στην Αμερική. Λοιπόν, τέλος πάντων, γιατί ακριβώς όλα αυτά τα πράγματα που μας οδήγησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τα είδαν με επικεφαλής τότε το Γκέινς και έφτιαξαν ένα νέο σύστημα διεθνούς συνεργασίας το οποίο έζησε στο 73 περίπου. Λοιπόν, μετά απελευθέρωθηκαν τα χέρια των κυβερνήσεων ακόμα πιο πολύ, αλλά το τραπεζικό κεφάλαιο και το 36, όταν ο Ρούσβελτ άρχισε να κάνει το New Deal, του επετέθη με δρυμύτητα. Και τότε, σε ένα λόγο του, να πούμε, στο Madison Square Garden, ο πρόεδρος Ρούσβελτ είπε το εξής χαρακτηριστικό στους τραπεζίτες που αντιβρούσανε στην πολιτική του, ότι σας αντιμετωπίζω σαν τους γκάγκστερ και χειρότερα, σαν τους γκάγκστερ του Σικάγου και χειρότερα ακόμα. Έτσι σας θεωρώ. Λοιπόν, αυτή τη διαγωγή δείχνουν πάντα οι τραπεζίτες. Λίγο ελευθερία να τους δώσεις λόγω της απληστίας τους, φέρνουν τον κόσμο άνω κάτω και μετά ζητάνε και τη σωτηρία από τους ανθρώπους που έχουν καταπατήσει. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι διοικήσεις των τραπεζών είναι αυτές και αυτοί στις ίδιες θέσεις στους οποίους ξέσπασε η κρίση το 2008. Καταλαβαίνεις τι έγκλημα γίνεται σε αυτή τη χώρα, δηλαδή τι δικτατορία έχουμε. Και πόσα λεφτά έχουν πάρει περίπου οι τράπεζες μέχρι το 230. Από δις. Το πακέτο αλογοσκούφι δηλαδή μέχρι σήμερα. Συνέχεια παίρνουν. Δεν έχουν περάσει τα 200 δις. Εν τω μεταξύ, αυτά επειδή δεν κάνει να φαίνονται, δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα. Να ξέρεις ακριβώς ποιο είναι το ποσό. Και πάλι δεν έχουν σωθεί. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Και ακόμα δεν έχουν σωθεί. Γιατί δεν σώζονται? Γιατί πέφτουμε στον φαύλο κύκλο. Διότι συνέχεια με αυτά τα μέτρα μπαίνουμε στην ύφεση και ένας που το 2011 μπορούσε να πληρώσει το δάνειό του, ευνηδίως δεν μπορεί το 2012. Ένας που μπορούσε να πληρώσει το 2012 δεν μπορεί να πληρώσει το 2013. Και όλοι μπαίνουν σιγά σιγά στο κόκκινο και έχουμε 100 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια. Και νομίζουν ότι θα σωθεί η κατάσταση, έτσι, κάνοντας πληστηριασμούς. Και λέμε τώρα εδώ και θα το πω και επίσημα. Αυτοί οι συμβολιογράφοι οι οποίοι πηγαίνουν να υπογράψουν αυτά τα χαρτιά είναι σαν τους μαυραγωρίτες που παίρνουν τα σπίτια το 45 και το 43 και το 42 από τους Αθηναίους που είχε πέσει ο λοιμός για λίγο λάδι, για να ζήσουν τα παιδιά τους. Τώρα αυτό το ίδιο πράγμα κάνουν οι συμβολιογράφοι, αυτό το ίδιο πράγμα κάνουν οι δικηγόροι που εμπλέκονται εκεί και αυτό το ίδιο πράγμα κάνονται αυτοί που βάζουν τις υπογραφές τους από κάτω για να γίνουν οι πληστηριασμοί. Αυτό δεν είναι τιμητικό ούτε για τους ίδιους ούτε για τις οικογένειές τους. Και καλόν είναι να προσέχουν. Θα αντιμετωπιστούν σαν δοσύλλογοι και αυτοί μαζί με όλο το άλλο το συνοθήλευμα. Και εδώ θέλω να ενημερώσω τους φίλους οι οποίοι δεν μας έχουν ακούσει στο παρελθόν ή δεν έχουν διαβάσει, ας πούμε, τη νομική μας δέσμευση, ότι το ΕΠΑΜ έχει αναλάβει την νομική υποχρέωση ότι θα επαναφέρει τους νόμιμους ιδιοκτήτες
στις ιδιοκτησίες τους αμέσως μόλις αναλάβει την κυβέρνηση μόνο του ή και έστω και σε συνεργασία με άλλη πολιτική δύναμη. Και αυτό αυτή τη φορά έχει τη σημασία του ότι θα γίνει με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, γιατί το 48-49 που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία επαναφοράς των ιδιοκτησιών από την κατοχή, την προηγούμενη κατοχή, δηλαδή στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ξεκίνησε από μια ένωση πολιτών η οποία άρχισε ένα δικαστικό αγώνα διεκδίκησης. Δημιουργηθήκε και ένα, σε αντιπαράθεση και των μαυραγωρητών, ένας άλλος σύνδεσμος και είχαν μια αντιδικία εκεί επί χρόνια, και το 54 τελείωσε με την κατοχήρωση και την επαναφορά περίπου 250.000 ακινήτων στους νόμιμους ιδιοκτήτες, όχι όλων δυστυχώς λόγω Αρείου Πάγου. Το Άριος Πάγος ξεκινάει από πολύ παλιά τη δραστηριότητά του, αυτή την νομιμόφρονα και την κοινωνικά παραδεκτή, αλλά τώρα θα έρθουν πίσω με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, δηλαδή ο λαός, ο κόσμος, αυτός που θα έχει υποστεί τη ληστεία δεν θα χάσει ούτε χρόνο ούτε χρήμα για να την επαναποκτήσει. Θα γίνει και αυτόματα. Και αυτόματα, και μάλιστα θα την αποκτήσει πάλι, έστω και αν έχει βγει στη δευτερογενή αγορά. Δηλαδή δεν έχει σημασία εάν το ακίνητό μου που μου πήρε η τράπεζα από πληστηριασμό ή ένα φαντ ή η ΔΕΗ ή ο Δήμος ή δεν ξέρω εγώ ποιο, γιατί όλοι έχουν βγει στην παγανιά. Ναι, το έχει υπό την κατοχή της εκείνη τη χρονική στιγμή, οπότε έχει πουλήσει ένα Γερμανό, Ολλανδό, Έλληνα, σε οποιονδήποτε. Ναι, ναι. Θα πάρθει πίσω σε όποιον και αν έχει μεταβιβαστεί. Και εγώ θέλω να κάνω και μία έκκληση σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν υπογράψει την διενέργεια των ηλεκτρονικών πληστηριασμών αυτής της βαρβαρότητας, αυτής της της εγκληματικής συμπεριφοράς, αυτής της παρανομίας και ό,τι άλλο θέλει να πει κανείς, ποιος θα αναλάβει το κόστος για ό,τι συμβεί? Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Δηλαδή ποιος θα αναλάβει το κόστος για ό,τι συμβεί? Και έχω νουν νοήτο. Λοιπόν, ο Όμηρος λέει: ο τρώσας και ιάσετε. Αυτός που έκανε τον τραυματισμό, αυτός που έκανε το κακό, αυτός θα πάει να θεραπεύσει. Έτσι. Λοιπόν, να τελειώνουμε με αυτό. Και να δούμε τι θα θεραπεύσει τότε, Σπύρο μου. Ναι, τώρα μπορεί να θεραπεύσει. Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε και σε άλλη διαδικασία. Ναι. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον όσο γίνονται οι πληστηριασμοί, διαζώσεις, υπάρχει δυνατότητα αντίδραση. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει αντίδραση. Αν μπούμε στη διαδικασία ηλεκτρονικού πληστηριασμού, κάτι γίνεται, θα βρούμε. Η ελπίδα μας είναι στους νομικά hackers. Νομικά ισχύει αυτό, γιατί λένε ότι υπάρχει και νομικό πρόβλημα. Υπάρχει. Η ελπίδα μας είναι στους hackers. Υπάρχει νομικό πρόβλημα. Η ελπίδα μας είναι εκεί. Ελπίζω αυτά τα καλά παιδιά να πάνε να κάνουν κάτι καλό. Αλλά το νομικό πρόβλημα έχει σχέση με τη δικαιοσύνη. Σε ποια δικαιοσύνη να αναφερθείς? Μα εδώ χρέσεις. Γιατί όταν έχεις νομικό πρόβλημα, πού πηγαίνεις για να το λύσεις? Στο φυσικό σου δικαστή, υποτίθεται. Σε ποια δικαιοσύνη? Εκεί είναι το πρόβλημα. Εδώ, αν μου επιτρέπετε, μια παρένθεση. Χθες είχαμε την κυρία Γεωργατά που παρενέβη τηλεφωνικά με την ιστορία του κυρίου Γεωργίου. Πέραν των αυτών που έχουν γίνει στο πεδίο της δικαιοσύνης με αλληλοσυγκρόμενες αποφάσεις, είχαμε ομοίη παρέμβαση και από το Eurogroup. Σωστό. Που απαιτούν όχι μόνο να αθωωωθεί καταβολικά ο κύριος Γεωργίου, αλλά να του καταλογιστούν και τα όποια δικαστικά έξοδα. Είτε αθωωωθεί είτε καταδικαστεί. Ναι. Αυτό πρέπει να τρέξουμε στην βαροκρατία, το εκεί στο Μάσο, πώς τους λέγανε εδώ, ο Μάουρερ, για να βρεις κάτι προηγούμενο. Είναι ομοίη αξίωση και τον αποδέχτηκε ο Υπουργός Οικονομικών. Οι άνθρωποι αυτοί τα όργανα τους κοιτάζουν να τα σώσουν. Εκτός αν δεν μπορούν και τα εγκαταλείψουν κάποια στιγμή, γιατί και αυτό μπορεί να συμβεί. Εδώ είναι έτσι εκπληκτική το πέπλο προστασίας. Ναι, διότι ο Γεωργίου ήρθε από το Δούνο του, ένας υπάλληλος απλώς ήταν και του ανέφεσαν αυτό το πράγμα. Δηλαδή έπρεπε να δικαιολογηθεί εκείνη τη στιγμή η Ελλάδα ότι ήταν διεφθαρμένη χώρα και φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση λόγω της διαφθοράς της κυβέρνησης. Δεν έπρεπε να υποθεί τίποτα εναντίον των τραπεζών, διότι, να το βάλουμε λίγο απλά το θέμα, η Ελλάδα δανειζόταν κανονικά το 2007 με 2,5%. Σωστό. Ναι. Είχε 300 δις δανεισμό. Το 2008 είχε πάλι 300 δις δανεισμό.
Λοιπόν, έρχομαι εγώ στην τράπεζα και λέω: παιδιά, θέλουμε αυτά τα λεφτά για φέτος. Και φνηδιώσει λένε: όχι, δεν θα δάνει τις με 2,5% αλλά με 30. Με συγχώρεση, η Ελλάδα και πέρυσι χρωστάγε 300. Και πρόπερσι 300. Και όταν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το χρέος της ήταν 105% του ΑΕΠ όταν την έβαλε ο Σιμίτης. Έτσι. Λοιπόν, και τώρα πάλι το χρέος της ήταν 105%. Γιατί πάθατε? Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν ήταν στην Ελλάδα, ήταν σε σένα που δάνειζες. Εσύ κάτι δεν έκανες καλά. Είναι σωστό. Αυτό που λέει, είναι αυτό δηλαδή που όταν λέει. Ξέσπασε η τραπεζική κρίση γιατί ξέσπασε? Διότι δάνεισανε τόσο πολλά λεφτά, τόσα πολλά λεφτά, χωρίς εγγυήσεις, χωρίς εγγυήσεις και οτιδήποτε άλλο, χωρίς τόσα πολλά, που όταν έφτασε η στιγμή, στο τέλος όλα πληρώνονται από την πραγματική οικονομία, έτσι. Δημιουργούνται εδώ αξίες ενεργητικού, οι οποίες όμως κάποια στιγμή πρέπει να αντιστοιχήσουν σε πραγματικό χρήμα. Σκάει φούσκα, το χρήμα το πραγματικό δεν υπάρχει, άρα οι τράπεζες βρίσκονται σε κατάσταση ρευστότητας. Δεν έχουν αυτό το χρήμα να ανταποκριθούν στα δάνεια. Και εδώ. Και ένα λεπτό να βαρχεί. Ναι. Βρίσκονται και σε κεφαλαιακή ανεπάρκεια. Έχουν και τα δύο μαζί. Λοιπόν. Και στο τέλος ποιος την πληρώνει? Στείλαν το Γεωργίου να πούνε η Ελλάδα είναι διεφθαρμένη, να καλυφθεί το θέμα των τραπεζών. Το ίδιο καλύφθηκε το θέμα των τραπεζών και στην Ιταλία και στην Ισπανία και παντού και στη Γερμανία, για να σωθούν οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες, οι οποίες σε ρίσκο εν παρόδο που έβρισκαν, παιδί μου, τόσα λεφτά, είχαν επεκταθεί και πέραν λεφτά από την Αμερική. Και μόλις έσκασε η φούσκα στην Αμερική, οι Αμερικάνοι κλείσανε τις κάνουλες λόγω του δικού τους προβλήματος. Πάψαν να δανείζουν τους Ευρωπαίους. Και είχαμε την επέκταση εδώ. Και εκεί έγινε το έλα να δεις, γιατί τι γινότανε. Αυτοί έπαιρναν βραχυχρόνιο δανεισμό για να καλύψουν μακροχρόνιο δανεισμό. Το οποίο έγινε εκρηκτικό μείγμα. Μπορείς να τα ματσάρεις αυτά τα δύο. Κάποια στιγμή θα σου σκάσει. Μπράβο, κάποια στιγμή. Και έσκασε. Ήρθε η στιγμή και έσκασε. Ήρθε λοιπόν, παγκόσμια. Το οποίο έδειξε τι όμως. Ότι αυτά που λένε, να πούμε ότι η αγορά, η ελεύθερη αγορά από μόνη της αυτοθεραπεύεται, είναι μια σαχλαμάρα και μισή, και όσες φορές έχουμε παγκόσμια κρίση, αυτό μας έδειξε ότι, παιδιά, δεν γίνεται αυτό, δεν είναι ένας μηχανισμός θεϊκός αυτό. Η ελεύθερη αγορά, η οποία αν θα γίνει αυτό, μετά θα γίνει το άλλο και μετά το άλλο και θα αποκατασταθεί η ισορροπία. Μπορούμε να πάμε σε ύφεση και 100 ετών και να μην μπορείς να βγεις από αυτή ποτέ. Λοιπόν, όπως έχει περιπέσει η Ελλάδα, η ύφεση της θα είναι διαρκής. Θα ισορροπήσει κάπου, ξέρω εγώ, στο 50% ανεργία, ναι, και με μια φτώχεια άνευ προηγουμένου. Και εκεί μπορεί να ισορροπήσει η οικονομία. Ο μισός πληθυσμός θα πρέπει να φύγει. Σε αυτό που είπες για την υπευθύνη των τραπεζών, ναι, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και κάτι που προβλέπει όχι μόνο το εθνικό, αλλά και το διεθνές δίκαιο, που έχει μια διάταξη στο εσωτερικό δίκαιο, είναι η διάταξη 300 του αστικού κώδικα, ναι, που λέει ότι σε μια δανειακή σχέση, έτσι, γιατί και σε διεθνές επίπεδο τι έχουμε, αυτό έχουμε, ας πούμε, μια δανειακή σχέση τελικά, ευθύνεται κυρίως εκείνος που γνώριζε ή όφιλε να γνωρίζει. Ναι, βεβαίως. Και λύεται η σύμβαση. Διότι, κοίτα να δεις, όταν... Ποιος γνώριζε ή όφιλε να γνωρίζει? Οι τράπεζες. Ο δανείζον. Δηλαδή δεν κάνανε. Αυτοί έχουν του πιο. Αυτοί έχουν. Ο Μπακάλι τώρα ξέρει να πούμε ο τραπεζίτη. Συγγνωστοί άλλοι. Ναι, ναι. Αυτοί υποτίθεται έχουν του πιο μοντέρνου κομπιούτερ. Αστείο πράγμα. Είχαν υποδείξει. Είχαν μαθηματικά μοντέλα. Τι γνώση. Εξαιρετικά. Τα οποία τα φτιάξανε εξαιρετικοί μαθηματικοί και άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ καλοί στα χρηματοοικονομικά. Αλλά ό,τι υπόθεση κάνει, αυτή η υπόθεση θα σου βγει μπροστά, αν η υπόθεση δεν ισχύει. Δηλαδή αυτοί τι λένε, ας πούμε, ότι ο κόσμος είναι ορατός, στο μέλλον το ξέρουμε, αποκλείεται να έχουμε ανεργία, αποκλείεται να έχουμε χρέη, αποκλείεται κάποιος να μην πληρώσει το δάνειό του. Ένας ατομικά μπορεί να κάνει λάθος, αλλά όλη μαζί η κοινωνία αποκλείεται. Γιατί οι αποφάσεις είναι ανεξάρτητες του ενός από τον άλλον και έτσι το λάθος του ενός έρχεται και διορθώνεται από τη θετική θέση που παίρνει ο άλλος. Λοιπόν, και φτιάξαν αυτό το μοντέλο, ας πούμε, το αιώνιο, που είναι σαν να παίρνουμε από το μέλλον δεδομένα, τα φέρνουμε εδώ κάτω σήμερα, άρα ό,τι απόφαση παίρνουμε σήμερα με αυτά τα δεδομένα μπορεί να προβληθεί 100 χρόνια μπροστά. Μπορεί να, ως τη μέρα που θα κάνει ο Θεός τη Δευτέρα Παρουσία. Τέρμα. Λοιπόν, έλαντε να πούμε που ο κόσμος δεν είναι προβλεπτός, στην οικονομία επικρατεί αβεβαιότητα.
ό,τι κάνουμε το κάνουμε μέσα σε διαρκή αβεβαιότητα. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τον καιρό, δεν μπορούμε να προβλέψουμε για μας αύριο τι θα γίνει. Λοιπόν, δεν μπορούσε να, προέβλεψε κανείς σήμερα το Κατάρ τι θα γίνει. Αν αύριο ο Τραμπ πει, αλλάξαν όλα. Μπράβο. Αν αύριο ο Τραμπ στείλει 5 πλοία, ας πούμε, και κλείσει εκεί πέρα τον κόλπο και δεν έρχεται φυσικό αέριο, natural gas, ξέρω εγώ, έξω. Αλλάζουν τα δεδομένα της οικονομίας. Μια ανοιχτή, ποιος μπορεί να το προβλέψει αυτό? Δηλαδή το 1974 που ο ΠΕΚ από 5 δολάρια το βαρέλι το αποφάσισε μια ανοιχτή να το πάει 50, έγινε το έλα να δεις. Ποιο οικονομετρικό μοντέλο δηλαδή δικό τους μπορεί να το προβλέψει? Γι' αυτό κιόλας η δημοκρατία φτιάνει τέτοια ιδρύματα και τέτοιους οργανισμούς, ούτως ώστε να μπορείς αυτό που δεν βλέπεις το μέλλον και έρχεται ευνηδίως να το αντιμετωπίσεις. Εδώ τώρα να πούμε που ήρθε η κρίση του 8, όλη η Ευρωζώνη βρέθηκε ξεβράκωτη. Κανείς δεν ξέρει. Δεν υπήρχε τίποτα. Αντίμετρο, τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα, αντίμετρο. Εκείνη την ώρα κάνει. Ενώ η Αμερική, η Αγγλία με τον Μπράουν ήταν έτοιμη. Είχαν μια κεντρική τράπεζα η οποία μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά, να σώσει τις τράπεζες. Η Αμερική το ίδιο. Μπορούσε αυτομάτως να σώσει ένα κράτος η κεντρική τράπεζα. Εδώ όχι, τα είχαμε αφήσει όλα πάνω στη Γερμανία. Γιατί αυτό τη συνέφερε τη Γερμανία. Γιατί όταν μπήκαμε το 2002 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα ισοζύγια πληρωμών ήταν αρνητικά για όλες τις χώρες. Ακόμα και για τη Γερμανία. Θετικό ισοζύγιο πληρωμών είχε η Γαλλία. Μόλις μπήκαμε το 2002, όλα τα ισοζύγια πληρωμών συνέχισαν να είναι αρνητικά και να διευρύνονται και της Γερμανίας να πηγαίνει από πάνω. Όλα τα ελλείμματα λοιπόν των χωρών της Ευρωζώνης γίνανε πλεονάσματα, της Γερμανίας και η Γερμανία εξακολουθεί να λέει ότι αυτό το πράγμα έτσι πρέπει να είναι σωστό. Και προχτές λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ, για να λέμε και κάνα καλό γι' αυτό, ναι, είπε, μα τι κακοί είσαστε οι Γερμανοί. Και όταν του είπαν γιατί είναι κακοί οι Γερμανοί, μα δεν είδε λέει, τι πλεονάσματα έχουν. Αυτό είναι κακία. Ναι. Σωστά. Ως επιχειρηματίας είδε. Σωστά δεν το είπε. Ναι. Κάτσε. Βλέπει τους αλληλεγγύους. Και εκείνη την ώρα η Μέρκελ που το άκουσε γυρίζει και του λέει, μα κύριε πρόεδρε, έχουμε κάνει τόσες επενδύσεις εμείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και λέει, δεν φτάνουν αυτές οι επενδύσεις. Έχετε πλεονάσματα. Ναι. Το χρήμα είναι παραπάνω από τις επενδύσεις. Αυτό βεβαίως, το εκπληκτικό. Μια που είπαμε για τους Γερμανούς. Δηλαδή έχουν τεράστια κεφάλαια που κάθονται μέσα στη Γερμανία, ενώ αυτά τα κεφάλαια έπρεπε, αν είχαμε ένωση. Δεν δουλεύουν. Ένωση, αυτά να επενδύονται σε εκείνον που του δημιούργησε ελλείμματα. Και είναι εκπληκτικό ότι αυτά τα κεφάλαια είναι πολλαπλάσια από το προϊόν των παραγωγικών επενδύσεων. Δηλαδή, κυκλοφορεί χρήμα. Ναι, έτσι, είναι αξίες. Είναι αξίες. Είναι αξίες. Δεν είναι χρήμα κανονικό. Δεν κυκλοφορούν χρήμα. Εντάξει, παίρνεις μια μετοχή της Mercedes, ναι, η οποία μπορεί να είναι, να πούμε, 10 φορές το εργοστάσιο της Mercedes. Και αύριο μπορεί να είναι μία φορά. Μπράβο. Και αύριο να είναι, όπως είναι οι μετοχές της Εθνικής. Δηλαδή, αν έχουμε 3 μετοχές της Εθνικής, 4 σουβλάκια δεν μπορούμε να πάρουμε. Εγώ θα ήθελα πριν τελειώσουμε και μια που αναφερθήκαμε στη Γερμανία, σε αυτή τη λέξη την ωραία, να πούμε δύο λόγια και για αυτό που είπε ο φύτατος και εξαιρετικός άνθρωπος, αυτό το αστέρι το μεγάλο του φιλελληνισμού, ο κύριος Σόιμπλε, για την αυτιλία. Α, μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που ένας Σόιμπλε, ένας άνθρωπος επιπέδου Σόιμπλε, απειλεί, έχει το κουράγιο να απειλήσει κεφαλαιοκράτες του μεγέθους των Ελλήνων εφοπλιστών. Και να εμφανιστεί και αλλιεστερός. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει. Μισό λεπτό να πω μια μικρή παρατηρησούλα θα κάνω και θα συνεχίσει. Όταν ο Σόιμπλε επιτίθεται εναντίον του εφοπλιστικού κεφαλαίου της Ελλάδος, το οποίο δεν είναι μόνο εδώ, ζει και στο Λονδίνο, ζει και στη Νέα Υόρκη, παντού σε όλο τον κόσμο, και νιώθει ότι μπορεί να τα βάλει μαζί τους. Αλήθεια, ποιος Έλληνας νιώθει ασφαλής μετά? Έλατε, αυτό ήθελα να πω. Ποιος Έλληνας μπορεί να νιώθει ασφαλής όταν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να τα βάζει με την πιο ισχυρή ναυτιλία του κόσμου? Όταν λέγαμε ότι κανείς δεν θα γλιτώσει. Δηλαδή με αυτόν τον άνθρωπο και τους Γερμανούς. Έτσι όταν λέγαμε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Ακριβώς. Όταν λέγαμε εμείς οι παράξενοι ότι κανείς δεν θα γλιτώσει,
δεν υπάρχουν για κεφαλαιοκράτες για, το, για τη Γερμανία, για το επίπεδο ας πούμε αυτό. Είναι μυρμήγκια. Ανά πάσα στιγμή θα τους, τουλάχιστον θα τους μειώσει, θα τους κατεβάσει πολύ σημαντικά από εκεί που βρίσκονται. Δεν το πίστευε κανείς. Δεν ξέρω εάν θα φτάσει στο σημείο να τους εξαφανίσει τους Έλληνες εφοπλιστές, γιατί και αυτή, γιατί και η ναυτιλία είναι ένας κλάδος που είναι διεθνοποιημένος. Δηλαδή τα κεφάλαια πλέον δεν ανήκουν σε πρόσωπα, ανήκουν στο διεθνές χρηματοπιστωτικό, τραπεζικό σύστημα κτλ. Και αυτοί που εμφανίζονται σαν εφοπλιστές είναι κατά βάση διαχειριστές των εταιριών. Δεν είναι κεφάλαια δικά τους. Σε μα ποτέ δεν ήταν δικά τους κεφάλαια. Ποτέ, αλλά ήταν σε κάποιο βαθμό πολύ πιο μεγάλο από αυτόν που, υψηλό από αυτόν που είναι σήμερα. Δηλαδή οι παλιοί εφοπλιστές είχαν κάποια συμμετοχή σε ίδια κεφάλαια η οποία είχε μια σημαντική παρουσία. Σήμερα ή δεν υπάρχει καθόλου ή έχουν πολύ μικρό ποσοστό στο πλοίο επάνω. Αλλά το διαχειρίζονται. Όμως, γι' αυτό λέω δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα τους πλήξει. Γιατί πίσω από τους εφοπλιστές, πίσω από τους εφοπλιστές είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι εξαιρετικά ισχυροί στο διεθνές περιβάλλον. Είτε είναι τράπεζες, είτε είναι ασφαλιστικά ιδρύματα μεγάλα, είτε είναι κεφαλαιοκράτες πολύ μεγαλύτεροι από αυτούς που είναι σήμερα δικοί μας. Αλλά το μήνυμα που στέλνει, και μόνο είναι φοβερά σημαντικό, που λέει σε όλους εδώ που παριστάνουν και τους μεγάλους ότι κοιτάξτε καλά, για μένα είσαστε μύγες και τίποτα παραπάνω, καθίστε ήσυχα. Ναι, μα λέγεται ότι από έτσι. Το 2010 ο κύριος Τόμσεν, όταν είχε πρωτοέρθει, είχε πει σε παράγοντες της οικονομικής ελίτ, θα φύγει η σειρά σας, μην νομίζετε ότι θα μείνουν τα πράγματα. Από τότε το ξέρανε ή δεν το πιστέψανε τότε ότι εδώ να πούμε θα είναι γενική αναδιάρθρωση. Το κυρίαρχο δεν είναι αυτό που λέγαμε το 19ο αιώνα και που ακόμα οι αριστεροί το λένε, το βιομηχανικό κεφάλαιο που κάνει ό,τι θέλει. Όχι, είναι το τραπεζικό κεφάλαιο πάνω από το βιομηχανικό κεφάλαιο. Αυτό αυτή τη στιγμή με την απελευθέρωση των κεφαλαίων έγινε. Όταν απελευθερώνεις τα κεφάλαια, τότε το βιομηχανικό κεφάλαιο πηγαίνει σε δεύτερη μοίρα. Και αυτό καθοδηγεί το βιομηχανικό κεφάλαιο που θα πάει να επενδύσει για να έχουν πολύ υψηλή απόδοση οι τραπεζίτες. Μα νομίζω και η εκλογή Τραμπ αντικατοπτρίζει αυτή τη διαμάχη. Ναι, αυτό και η διαμάχη, ναι, βέβαια. Και αντίθεση και αυτή η διαμάχη αντιμετωπίστηκε στην Αμερική και από τον Τραμπ και από τον άλλον υποψήφιο των Δημοκρατικών, τον Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος έφτιαξε και ένα πιο συγκροτημένο πολιτικά λόγο. Βέβαια, έφτιαξε και ένα ωραίο site από σήμερα το οποίο θα εκπέμπει. Λοιπόν, και φάνηκε και από τους δύο, ένας να βρίζει την Ουάσιγκτον και ο άλλος να βρίζει τη Wall Street. Έτσι. Ναι, και ναι. Όταν ο Σάντερς δεν μπόρεσε. Ναι, έβριζε την Ουάσιγκτον. Ο Σάντερς έβριζε την Wall Street. Αυτή η διαμάχη, ναι. Λοιπόν, και οι δύο όμως εξέφραζαν το ίδιο. Ότι εξέφραζαν το τραπεζικό κεφάλαιο, ΟΕΠ τι κάνει. Ναι, ήταν την αντίθεση. Ναι. Είχαν αυτή την αντίθεση λοιπόν και οι δύο υποψήφοι. Γιατί βλέπουν λοιπόν, να συντρίβεται το παραγωγικό κεφάλαιο. Μπράβο, γιατί βλέπουν να συντρίβεται όπως γίνεται εδώ στην Ευρώπη και δεν αντιδρά κανείς. Όπως εδώ γίνεται στην Ελλάδα και έχουμε ας πούμε τους Έλληνες βιομήχανους, εκ των οποίων το 93% είναι εισαγωγής. Δεν είναι βιομήχανο. Δεν το είναι αστείο. Δεν είναι βιομήχανο. Και άλλοι κρατικοδίαιτοι. Ναι, ή να πουλάνε υπηρεσίες. Δεν είναι βιομήχανο. Ή να πουλάνε υπηρεσίες. Δηλαδή η γελιότητα του ελληνικού κεφαλαίου, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι άνευ προηγουμένου. Οπότε ο Τόμψεν είχε δίκιο όταν είπε, παιδιά, περιμένετε, θα έρθει η σειρά σας. Διότι αυτοί έχουν το μοντέλο του η προσφορά δημιουργεί τη ζήτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όπως είσαστε οργανωμένοι. Θα διαλυθεί όλο. Θα διαλυθεί όλο και το μοντέλο σας λοιπόν θα απασχολεί το 60% του πληθυσμού, το 40% θα είναι άνεργο. Ως εκεί παιδιά. Οπότε εδώ θα πέσουν ακόμα, δεν άρχισανε, αρχίζουν τώρα. Θα κλάψουν μανούλες να το πούμε έτσι λαϊκά. Ναι, ψήγματα βλέπουμε ας πούμε. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε 5 λεφτά με ένα ωραίο τραγούδι. Ναι. Λοιπόν, τώρα να πούμε δύο λόγια. Γιατί εντάξει, νομίζω το θέμα του προσεχούς Γιώργου περίπου έχει κρυφθεί, δεν νομίζω ότι να έχει νόημα να οποιαδήποτε πάρει. Έχει εσωτερικό ενδιαφέρον τι θα παρουσιάσει ο Τσίπρας από το θρίαμβο και τη γραβάτα
που του πήραν και τα παντελόνια. Το επικοινωνιακό απαλάρισμα είναι, δηλαδή, οπότε είναι μάλλον αδιάφορο. Αλλά εδώ εκτείνονται και διάφορα σχέδια ευρύτερα που μας διαφεύγουν, καθώς εμείς είμαστε κλεισμένοι σε αυτόν τον μικρό κόσμο, όπως είναι αυτή η ιδέα του Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομικών ή αυτή η ιδέα της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Υπάρχει και ένα άρθρο του κυρίου Γιούνκερ σήμερα, ναι, που δημοσιεύεται και σε ελληνική εφημερίδα, που προβάλλει αυτή την ιδέα και με αφορμή και την πολιτική του κυρίου Τραμπ. Ναι, όλα αυτά μαζί. Ναι, ναι, ναι. Τι σημαίνουν αυτά όλα? Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μην νομίζετε ότι οι συζητήσεις αυτές που κάνουμε εμείς εδώ τώρα για το εθνικό μας νόμισμα, για το μέλλον της Ευρώπης, για το μέλλον της Ελλάδος, δεν γίνονται στην Ιταλία. Δηλαδή υπάρχουν αντίστοιχοι Ιταλοί και ίσως είναι και πιο ισχυροί αυτοί από εμάς, οι οποίοι τα συζητούν αυτά τα θέματα με μεγάλη σοβαρότητα. Ποιο είναι το μέλλον της Ιταλίας? Ή στην Ισπανία γίνεται αυτό, ακόμα γίνεται και στη Γερμανία. Ολλανδία. Αυτό. Δηλαδή και στην Ολλανδία. Λοιπόν, παντού, σε όλες τις χώρες. Γιατί απεδείχθη τελικά σοφό ότι αυτές οι χώρες που δεν μπήκαν στην Ευρωζώνη και αυτές που θέλουν να μπουν στην Ευρωζώνη και τώρα το αναβάλουν αυτό το θέμα προς τα πίσω, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, όλες αυτές πάνε προς τα πίσω βλέποντα γιατί θέλουν να δουν την εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή ο ευρωσκεπτικισμός δεν είναι ένα φρούτο το οποίο είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παντού. Η Ιταλία, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχει ένα 2-3 χρέος. Αυτό είναι τεράστιο χρέος, έτσι, για σχέση με το ΑΕΠ της Ιταλίας. Λοιπόν, και η Ιταλία έχει μάθει μεγάλη καταστροφή από τότε που μπήκε στο ευρώ. Ήταν μια χώρα αυτάρκης και κατάντησε να μην είναι αυτάρκης, έτσι, με τεράστιο έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Το ίδιο την έχει πατήσει και η Γαλλία. Άρα λοιπόν έχουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπέρ της Ευρώπης με ένα νέο καθεστώς, το οποίο δεν μπορούν ακόμα να το προσδιορίσουν, έτσι. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν αυτή την Ευρώπη και θέλουμε να βγούμε από την Ευρώπη, αυτοί είμαστε εμείς. Και ξαναπροετοιμαζόμαστε, γιατί εδώ θα ζούμε, μεταξύ μας θα ζούμε. Γεωγραφικά είμαστε εδώ. Γεωγραφικά δεν θα βάλουμε πανιά στη χώρα, να την πάμε να πούμε έτσι στο Survivor εκεί κάτω που είναι τα παιδιά εκείνα, ας πούμε, να βάλουμε πανιά στη χώρα, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, αλλά ο σώζον αυτός ο θήτου αυτή τη στιγμή παίζει μεγάλο ρόλο στην Ευρώπη και πολλοί το σκέφτονται. Λοιπόν, εγώ φοβάμαι πολύ, όχι φοβάμαι, χαίρομαι κιόλας, μήπως αυτό το ξέσπασμα αρχίσει από την Ιταλία, η οποία πραγματικά είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Έχουμε και τις εκλογές σήμερα στην Αγγλία, που η Πρωθυπουργός φαίνεται έχασε βέβαια 25 μονάδες. Αλλά θα τις κερδίσει, ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, η οποία είναι και αποφασισμένη, ας πούμε, το Brexit να το ολοκληρώσει. Όπως όμως είναι και ο άλλος αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο Κόλμπερτ, ότι και αυτός θα το συνεχίσει στο ίδιο μήκος. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, βλέπεις, ας πούμε, αυτόν της Γαλλίας, ο οποίος είναι νεοφιλελεύθερος στην ιδεολογία και αρχίζει και σκέφτεται με όρους Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά όλα αυτά θα εξαρτηθούν από τη Γερμανία. Αν οι Γερμανοί δεν αποφασίσουν να γίνουν καλύτερα πεζίτες για την Ευρώπη, δηλαδή να αποφασίσουν και να πούνε επί ίσης όρης ότι okay, είμαστε όλοι Ευρωπαίοι, δεν είμαστε όλοι Γερμανοί Ευρωπαίοι, είμαστε όλοι Ευρωπαίοι και ότι εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι για τη σύγκληση των οικονομιών της Ευρώπης. Αυτό το μήνυμα όμως θα έρθει από τη Γερμανία. Αλλά αν περιμένουμε να έρθει από τη Γερμανία, θα περιμένουμε πάρα πολλά χρόνια, γιατί οι Γερμανοί δεν μπορούν να ανεχθούν άλλο λαό με άλλη νοοτροπία και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στη σκέψη τους είναι αυτό το γεγονός. Και αυτό φάνηκε στην κρίση του 2008. Εκείνη την ώρα φάνηκαν αμήλικτοι. Τι, ό,τι λέει η συνθήκη του Μάστρεχτ. Η κάθε μία χώρα να πάει να σωθεί μόνη της και το τραπεζικό σύστημα μόνο του και επιβάλλουμε λιτότητα για να σώσουν το νόμισμά τους. Εντάξει, που το νόμισμά τους ταιριάζει το ευρώ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε αυτό. Ένα σκληρό μάρκο ουσιαστικά. Ένα σκληρό μάρκο, ναι. Τους ήρθε μια χαρά. Και είχαν και προετοιμαστεί και 10 χρόνια με την ατζέντα Σρέντερ, πώς το λέγανε. Είχαν προετοιμαστεί από χρόνια αυτή και αυτή τη δουλειά. Μεθοδική. Τη ζημιά δεν την είχε κάνει ο Σρέντερ, την είχε κάνει ο Γάλλος. Μητεράν. Όχι, ο Μητεράν.
Ο Ντελόρ και φυσικά και ο Μιτεράν. Όλη αυτή η διαδικασία μεταλλαγής, δική τους ιδέα ήταν, μεταλλαγής του ευρώ αρχίζει το 1974 και στο οποίο προσχωρούν και μαρξιστές οικονομολόγοι τότε εκείνη την εποχή, γιατί παρατηρούν δήθεν ότι το κράτος δεν μπορεί ταυτόχρονα να φορολογεί τόσο πολύ και για να διατηρήσει αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος και όλα αυτά. Και κατά συνέπεια αυτό το είδαν αυτοί ως αδυναμία της νομισματικής πολιτικής, διότι δεν είχαν ιδέα, ας πούμε, το τι είναι το χρήμα. Λοιπόν, σε αυτό εκεί προσχώρησε ο Μιτεράν πρώτος και καλύτερος, και τη ζημιά όλη άρχισε να την κάνει ο Μιτεράν. Ο Ντελόρ μετά, με τους κεντρικούς τραπεζίτες, κατάλαβε ότι οι τράπεζες οι κεντρικές πρέπει να είναι ανεξάρτητες και να πετάξουμε έξω τους πολιτικούς. Και η συνθήκη του Μάστριχ ουσιαστικά η γραφή από κεντρικούς τραπεζίτες και ήρθαν οι πολιτικοί να το αποδεχτούν. Αυτό έδειχνε, ας πούμε, και μία έλλειψη γνώσης από πλευράς τους εκείνη την εποχή. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κάτι είχε πει τότε. Μου είχε πει ότι το φτιάξαν οι τραπεζίτες. Ακριβώς. Ότι η συνθήκη φτιάχτηκε από τραπεζίτες. Η συνθήκη φάνηκε από τραπεζίτες. Το είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και ενώ εντωμεταξύ από το 1993 είχαμε 10 χρόνια μπροστά. Αν όντως θέλαμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε να μπούμε με τους όρους που προσδιορίζονται. Αλλά αυτό σήμαινε για την Ελλάδα ανεργία. Δεν μπορούσε να το αναλάβει κάποιος πολιτικός. Απ' την άλλη, αν έλεγες ότι δεν θα μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ελληνικός λαός δεν μπορούσε να δεχτεί αυτή την αλήθεια. Σε πολιτικό επίπεδο μιλάω. Και φτάσαμε το 2002, εκείνο το πρωί, να μπούμε με 103% χρέος, το οποίο εκείνο το πρωί από δραχμές μετατράπηκε σε ξένο νόμισμα. Και την ίδια χρονιά, το 2002, η τόκη που είχε να πληρώσει η χώρα ήταν 8 δισεκατομμύρια και ενώ ήταν σε δραχμές μετατράπηκε σε ευρώ. Λοιπόν, το έγκλημα του Σιμίτη και του Παπαδήμου, έτσι, διότι ο Παπαδήμος ήταν ο κεντρικός τραπεζίτης, λοιπόν, ο οποίος είχε λόγο να πεις στην κυβέρνηση τι πας να κάνεις. Πού θα τα βρεις αυτά τα λεφτά. Και το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών εκείνη τη χρονιά ήταν 19,2 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνεις, ήταν αστρονομικό ποσό. Και εντούτοις, ενώ είχε αυτή την εικόνα, να πούμε, η ελληνική οικονομία, που τρόμαζε. Ένας υπεύθυνος κυβερνήτης θα έλεγε τι πάω να κάνω, ρε εσύ. Να μετατρέψω, βγάζω δραχμές, κόβω δραχμές, πληρώνω τα πάντα, δεν πτωχεύω. Έχω το νόμισμά μου. Όταν έχεις το νόμισμά σου δεν πτωχεύεις ποτέ. Λοιπόν, και πού πάνω να τη βάλω τη χώρα μου. Και εντούτοις οι άνθρωποι αυτοί, αυτό είναι το ελάχιστο που μπορώ να πω, έδειξαν τέτοια αγραμματοσύνη περί τα οικονομικά που τόλμησαν και το έκαναν. Και στον δε ελληνικό λαό, ο οποίος συμπεριφέρθηκε σαν ηθαγενής, του είπαν, ξέρεις κάτι, θα πηγαίνεις ταξιδάκια τώρα στην Ευρώπη και δεν θα πηγαίνεις στην τράπεζα να αλλάζεις τις δραχμές σου σε δολάρια ή σε οτιδήποτε πας να κάνεις. Δηλαδή, και αυτό ήταν που επεκράτησε. Και ενώ κανονικά, αφού αποφασίσαμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα προγράμματα λιτότητος την άλλη μέρα το πρωί έπρεπε να εφαρμοστούν σκληρά, ό,τι και να σήμαινε αυτό, αφού θέλατε ευρώ, έρχονται οι τράπεζες και ρίχνουν τα επιτόκια. Και εκεί γίνεται το μέγα έγκλημα, το οποίο εκδηλώθηκε το 2008. Ήταν θέμα χρόνου να εκδηλωθεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, ή έπρεπε να κάνεις λιτότητα από την αρχή. Αυτά, να μου επιτράπει να πω έτσι και κάτι προσωπικό. Το 1998, σε μια επιστολή 10 Φεβρουαρίου του 1998, εγώ και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τότε, τα στείλαμε στον κύριο Σιμίτη και του τα περιγράφαμε αυτά. Φυσικά εξαφανιστήκαμε από το ΠΑΣΟΚ και από τις δημόσιες δουλειές και θέσεις, γιατί δεν ήθελε να τα ακούσει, αλλά και ποιος άλλος ήθελε να τα ακούσει. Να λέμε και την αλήθεια. Ήμασταν. Ήταν άλλο το κλίμα. Άλλο το κλίμα. Έτσι, ήταν ο πλούτος που ερχόταν, ήταν ο δανεισμός ο εύκολος, ήταν το χρηματιστήριο που όλοι εν μια ανοιχτή γίνανε, ήταν ξύπνοι να πούμε. Θυμάμαι. Τα περίπτερα. Ένα διοικητή, εγώ δούλευα τότε στην ΕΤΕΒΑ, είχαμε ένα διοικητή στην ΕΤΕΒΑ, ο οποίος είχε η μετοχή της ΕΤΕΒΑ 2.000-3.000 δραχμές και έφτασε σε 150.000. Και γυρνάει και μου λέγε, είδες τι καλός μάνατζερ είμαι, είδες ο κόσμος που λέει, βλέπει την καλή μου να πούμε διαχείριση στην τράπεζα και πήρε την τράπεζα από το 2 στα 150.000. Ζούσαμε σε τέτοιες κατάστασεις. Μια ψευδέστηση διαρκείας. Ναι, διαρκείας. Δηλαδή ο κόσμος παλάβωνε.
συμβαίνει αυτό στην κοινωνία και στην ιστορία. Έτσι, πάρε την αρχαία Αθήνα. Παλάβωσαν, να πούμε, κάποια στιγμή οι Αθηναίοι και έγιναν δικτάτορες όλου του κόσμου. Ποια η δημοκρατία που έγραψε την τραγωδία, που έγραψε την κωμωδία, που έβγαζε φιλοσόφους, έφτασε στο σημείο να πάει στη Μήλο και να σφάζει ανθρώπους. Δηλαδή, αυτή η παράκρουση συμβαίνει μόνο σε όλα τα επίπεδα. Περιγράφει και ο Θουκυδίδης. Και ο Θουκυδίδης τα περιγράφει πάρα πολύ ωραία. Και μια και τον θυμηθήκαμε τον Θουκυδίδη, γράφει ο Θουκυδίδης εκεί. Επειδή λέει η φύση του ανθρώπου είναι πάντα τέτοια και δεν μπορεί να αλλάξει, εγώ τα γράφω αυτά για να τους προλάβω, να το ψάχνετε λίγο παραπάνω. Και τι είναι, λέει, αυτό το οποίο προκαλεί τους πολέμους και όλα αυτά? Η απληστία και η φιλοδοξία. Και αν δεις, να πούμε, και την πολιτική θεωρία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, πώς οι πολιτείες καταστρέφονται, από πίσω είναι η απληστία και η φιλοδοξία των ανθρώπων, που φτάνουν σε σημείο να μην σκέπτονται, να μην περίσκεπτε και να δημιουργούνται αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο του ραγιαντισμού και του φόβου. Η πολλή προπαγάνδα φοβίζει τον κόσμο. Αυτό το ζούμε στην Ελλάδα τώρα. Το δάμα του σοκ. Ναι. Οι Έλληνες σου λέει τώρα, αν θα φύγουμε από το ευρώ, τι θα γίνει. Και ξεχνάνε οι μεγαλύτεροι, ας πούμε, έτσι. Πως ό,τι δημιουργήσαν, το είχαν δημιουργήσει πριν από το ευρώ. Πριν το ευρώ. Με το ευρώ καταστραφήκατε. Και έρχονται και σου λένε, μα αν θα πάρουμε ευρώ, λέει, θα έχουμε φάρμακα. Γιατί, ρε παιδιά, να πούμε, τους λες. Προχτές γίνανε οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μπήκανε 205 χώρες με τις σημαίες τους. Εκ των οποίων 19 βαρεμένες με το ευρώ. Οι άλλοι πεθαίνουν, ας πούμε. Δηλαδή, ο Καναδάς πεθαίνει. Τώρα έχουμε φάρμακα. Η Σουηδία πεθαίνει. Τώρα δεν έχεις φάρμακα. Τώρα δεν έχεις σύνταξη. Τώρα δεν έχεις καλή σύνταξη. Μπορεί να υπάρχουν στα ράφια των φαρμακείων, εσύ που να τα πάρεις με 4.500 εισόδημα. Όπως ήταν στη Σοβιετική Ένωση. Ετήσιο εισόδημα με 4.500. Θυμάμαι. Εμπορεύματα υπάρχουν. Θυμάμαι και στη Σοβιετική Ένωση που ήταν κάτι μεγάλα σούπερ μάρκετ ωραία, τα οποία ήταν μόνο για ξένους. Άμα έχεις δολάρια έμπαινες και ο άλλος δεν έμπαινε που είχε ρούβλι. Έτσι θα καταντήσουμε και εδώ. Εδώ βέβαια θα έχουμε το ευρώ, αλλά θα είναι τόσο λίγα τα ευρώ που δεν θα μπορείς να μπεις μέσα στο σούπερ μάρκετ. Έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, να αποφωνήσουμε, λοιπόν, κύριε Ναυαρχέ. Κοίταξε, ναι, κύριε καθηγητή μου, να αποφωνήσουμε. Τι να αποφωνήσουμε? Να αποφωνήσουμε φωνάζοντας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σηκωθείτε όλοι όρθιοι και να σεβαστείτε τον εαυτό σας. Να αφήσετε τον καναπέ και την τηλεόραση που σας φοβίζει και να έρθετε έξω στον δρόμο να νιώσετε άνθρωποι. Να βάλετε το μυαλό να σκεφτεί και αυτό το οποίο δεν γνωρίζετε, φροντίστε να μπορέσετε να απευθυνθείτε κάπου για να το μάθετε, να το ελέγξετε και αν διαπιστώσετε ότι, ή στο μέτρο που διαπιστώσετε ότι ο έλεγχος αυτός είναι επικοδομητικός, να συστρατευτείτε για να τους ανατρέψουμε. Μάλιστα. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Βεβαίως. Κύριε Κανά, ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις. Βεβαίως. Να ευχαριστήσουμε και τη Ζέτα μας. Τη Ζέτα, η οποία έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και βάζει και ωραία τραγούδια στα διαλύματα. Και κάποια στιγμή θα μας ξανακούσετε και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.